Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο για φέτος. Κουμπαράκι μου, να το. Το πήρανε. Οι παιχταράδες του βόλεϊ. Φοβερό. Ο οίκος που ξέρουμε ήταν. Ο κανονικός. Λέω ο κανονικός αυτό. Εντάξει, όχι, θέλω να το δω. Δεν πάω κάτι, θα πάρετε κυπελό. Είχατε βγει στους δρόμους και εκεί στο Λευκό Πύργο που είχατε βγει, στην Τούμπα που είχατε βγει και φωνάζατε. Τι νομίζατε, με τον Ολυμπιακό παίζετε. Πάει αυτά που ξέρατε πέρυσι. Μετά από 80 χρόνια πάλι. Μπράβο, παιχταράδες μου. Να είναι στη μέση. Μπράβο. Και στον αρχηγό του Ολυμπιακού, το Δήμας. Πάλι κρύβεσαι, κοίτα πώς τα καταφέρνεις και κρύβεσαι. Εσύ πλάσαι, Άκη. Εγώ. Μην με νευριάζεις, Άκη. Εκεί. Είδες που το φτιάχνεις, άμα θέλεις. Δεν είναι Μέση όμως. Ο Μέση. Τι το φορτούνι έχουμε. Ποιο Μέση. Το φορτούνι. Και τι κάνεις. Λοιπόν, μπράβο, παιχταράδες μου, μπράβο. Πάμε, είναι το πρώτο του βόλεϊ. Το πρώτο. Ναι, δεύτερο. Το κύπελλο Ελλάδος και το πρωτάθλημα Ελλάδος στον Πειραιά. Και δεν έπαιζε ο καλύτερος μας παίκτης. Στο 8-5 τραυματίστηκε ο καλύτερος μας παίκτης. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Καλύτερα που έγινε έτσι και είχε suspense. Κοίτα εδώ και τα σχέδια που είχε εδώ, κοίτα. Έλα τώρα, πολύ μπροστά. Κοίτα τη ζέα. Πικάσο, κοίτα τι έχει φτιάξει. Τι Πικάσο, όλο αυτό το ζωγράφο. Δεν το ζωγράφο, το εγκλειπτό. Εγκλειπτό, εντάξει. Περίμενε, να πούμε κάτι. Εντάξει, δηλαδή άμα το φτιάχνει και μετά το ζωγράφο. Δηλαδή. Είναι έργο Πικάσο, άκου που σου λέω. Μπράβο, παιχταράδε μου, κοίτα εδώ κοψού, κοίτα εδώ. Πού να πιω σαμπάνια από εδώ, θα τρέχει από εδώ παντού. Κοίτα εδώ τι μου έχουν κάνει. Άσε το ποδόσφαιρο θα πιω. Τι φαγωθήκες, δεν γυαλίζει. Εμένα μου αρέσει καλύτερα από εδώ. Ναι. Ε. Άσε, εντάξει, δεν μας πεις το σύγχρονο. Α, και εμείς είμαστε σκηνοθέτες. Λοιπόν, εμείς είμαστε σκηνοθέτες. Τα είδαμε τα χαρίδια. Άσε, τα είδαμε τα χαρίδια. Είχατε βάλει το κύπελο και κρύβονταν ο Τάκης. Ναι. Άσε με τώρα. Ορίστε, εκεί. Έλα, ρομαντάρα. Κυπελάρα, μπράβο, μάγκες μου. Περιμένουμε το κύπελλο Ελλάδος και περιμένουμε και το πρωτάθλημα. Τι έγινε, Τάκη μου, εκεί πέρα. Α, πούμε καταρχήν χώρια από πλάκα, να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες. Βέβαια. Τι πανηγυρίζουμε και πλάκα με τους οίκους και αυτά. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στους παίκτες οπαδούς του τμήματος βόλεϊ του Ολυμπιακού που κατάφεραν αυτό που μπορεί να καταφέρει μόνο ένα θρύλο. Έτσι. Ναι, ένα προποντή. Και στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Εστέχη, τον Μιχάλη τον Κουντούρη, που στα 5 χρόνια προεδρία του, ο Παναθηναϊκός, ναι, πόσα έχει πάρει. Κάτσε ρε. Κανένα. Λοιπόν. Μηδέν. Λοιπόν. Ζήρο. Λοιπόν, να στα ζήρο. Να πούμε τα δικά μας. Λοιπόν, καμιά εξιδαριά έχουμε πάρει στα 5 χρόνια, έτσι ακριβώς όπως το λέμε. Ρε, πρωταθλητές όλα τα σπέρ πάτε την ίδια, καμιά εξιδαριά. Πάρτε και τον ήχο, το μεταλλικό. Τι να δουν, οτιδήποτε, οτιδήποτε κύπελο. Με το στόμα. Και έχουμε και πορεία, αλλά έχουμε άλλα 3 Final Four για φέτος, έτσι δεν είναι. Αλλά 4 για βγάλω. Δύο του Πόλο. Ένα του Βόλεϊ, του Αντρικού Βόλεϊ. Δύο του. Εσύ μην με μπερδεύεις τώρα, άμα εντάξει, πέστε τα εσύ. Ένα είναι του μπάσκετ, γυναικών. Ναι. Δύο είναι του. Του Πόλο, ναι, γυναικό, και γυναικό και ένα του Βόλεϊ. Α, μπράβο. Εντάξει, είμαστε Δημήτρη. Έντε. Μην λένε ονοματίζεις, καταρχήν το λένε Δημήτρη. Δεν το λένε Δημήτρη, εγώ έτσι πετάω το όνομα. Ό,τι όνομα θέλω πετάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο. Όχι, όχι, να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά μας, έτσι. Και... Πάλι, πάλι. Ναι, όχι, να δώσουμε. Όσες φορές θέλει, Ζάκη μου, δεν τους χαλάω χατήρι για την ομάδα του Βόλεϊ. Είναι μάγκες, παίζουμε φοβερό βολέι φέτος. Στους Έλληνες, στο Κοκκινάκι, στο Κοκκινάκι, ναι. Στο Φιλίππο. Βέβαια, το είπα εγώ. Κοκκινάκι, παιχταράς. Στο Σουλτανόπουλο με το σερβί το σερβί στο κυματιστό. Που το έκανε έτσι. Το φλότινγκ. Φοβερό, ε. Σαν Μαλαβέρδα πήγαινε. Ναι, ναι. Πώς πάει η μπάλα στο φλότινγκ. Ναι, αυτός ο Κειμένε τι έκανε. Ποιος. Το ίδιο ήταν και αυτό, ε. Αυτό εκεί. Ό,τι βλέπαμε. Ε, παιδιά, ό,τι βλέπετε. Ό,τι βλέπετε. Ακούστε τώρα. Ναι, αυτό το λέμε για τις επόμενες διοργανώσεις που θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Τους τελικούς και όλα αυτά. Ό,τι κύπελο βλέπετε εκεί στο βάθρο που είναι να γίνει η απονομή, θα το βλέπετε μετά στην εκπομπή. Να μου πείτε, κύριε για να το δούμε στην εκπομπή, προϋποθέτει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ποιος θα το πάρει. Όπου και να μπλέξουμε, εμείς θα τα πάρουμε. Μεταξύ, σε 2-3 Final Four θα είναι και Παναθηναϊκός. Δεν πρόκειται να πάρετε ούτε ένα. Δεν θα είναι και αυτή. Γέλιο πολύ θα πέσει. Λοιπόν, καλό είναι, να δώσουν χρώμα. Έλα. Έχουμε τώρα να πάρουμε στο Πόλο. Πρωτάθλημα κύπελο, ναι. Στο αντρών. Ναι. Πρωτάθλημα στο γυναικών. Yeah. Ντάμπι στο ποδόσφαιρο. Αύριο το παίρνουμε με τη Βέρεια. Και μαθηματικά. Την Κυριακή. Κυριακή. Να φτάσουμε στο ποδόσφαιρο. Περίμενε. Όχι, μετράω τα κύπελα.
Γυναικών μπάσκετ. Πάει και αυτό. Μπάσκετ αντρών. Πάει και αυτό. Πω, είμαι ένα σκάσο. Πάμε Βερολίνο. Πάει και αυτό. Πρέπει να πάω να γραφτώ γυμναστήριο. Α, να πω κάτι, να πω κάτι τώρα έτσι παρένθεση, μια και είπα κάτι για Βερολίνο. Εγώ θα το πω, παιδιά. Πολύ κόσμο στον Πειραιά, πάρα πολύ κόσμο, με σταματά και μου λέει Τάκη, βέβαια εγώ δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να. Νομίζω υπάρχει προπονητή στο μπάσκετ και βλέπει, αλλά θα πω τι παράπονα ακούω από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Όχι παράπονα, βλέπουν κάτι. Ναι. Εμένα με πιάνουν οι άλλοι που δεν βλέπουν τίποτα, μου λέει να μείνουμε έτσι. Ναι, εγώ αυτά είναι αστείο που λες. Λοιπόν, λέει μήπως πρέπει να πάρουμε ένα ψηλό. Εγώ νομίζω, παιδιά, και η διοίκηση του Ολυμπιακού το ξέρει αυτό. Τον Πέτρο να πάρουμε. Και η διοίκηση του Ολυμπιακού το ξέρει αυτό και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εγώ το είπα από εδώ, αυτό που ναι, μου είπατε, το είπα. Μπράβο. Και νομίζω ο προπονητής ξέρει τι πρέπει να κάνει, όπως και ο Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουν. Ξέρουν, αλίμον, αυτή είναι. Εγώ όμως έκανα το έτοιμά του. Ναι, μεταφέρει εσύ τη. Ναι. Αφού γκράζεσαι τον κόσμο. Βέβαια. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα την Πέμπτη. Πάει το να μην τα αφήσουμε την Πέμπτη για μετά. Να πω, έχουμε κι άλλα τώρα. Είχαμε κι άλλα. Όχι, πρέπει να κάνω το Λικάπ. Εμένα, βρετάκι μου, άλλο σου λέω. Εντάξει, με το Λικάπ. Έχουμε και επικαιρότητα. Σχετίζεται και με την Πέμπτη και με όλα αυτά. Για με το ποδόσφαιρο που μας πολεμάνε και τέτοια. Είχαμε συλλήψεις σήμερα. Έλα, ρε, ναι, βρετάκι. Ξέχασα, έχεις δίκιο. Συλλήψεις είχαμε. Για πες. Τι συλλήψεις. Τις πραγματικές. Την εγκληματική οργάνωση. Που ανήκει στην εγκληματική οργάνωση. Όχι, πραγματική. Ναι. Mm. Ακούστε τώρα. Σήμερα συνελήφθη ένας για εκβιασμό. Ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Αθλητική Ώρα. Η οποία δημιουργήθηκε. Καλά, μέσα δεν γράφει τίποτα. Μόνο για το εξώφυλλο. Έτσι. Για να σας τα πω περιληπτικά. Έκανε εκβιασμούς σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, γιατί έχουν γίνει και πολλά. Έκανε εκβιασμούς σε δέκο, σε τράπεζες, σε. Ξέρω εγώ με τι μορφή τους εκβίαζε. Ναι, πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Δώσε μου να μην σου γράψω ή σου γράφω. Γράφω και δώσε μου να σταματήσω να γράφω τις συκοφαντίες. Ακριβώς. Αυτό είναι το μότο. Από εκεί και πέρα, ο κύριος αυτός είναι συνομιλητής του Θωμαίδη. Ο μόνιμος. Ναι, ο μόνιμος συνομιλητής. Είναι μονίμος στα πάνελ, όπως και ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας. Δεν πρέπει το να πιάσανε έχει. Το πρώτο. Δεν πρέπει να έχει κι άλλο, έχουν πιάσει κι άλλους. Λοιπόν, και εμείς απορούμε. Εμείς, δηλαδή, και είναι και κοινή γνώμη, ρε γάμο, το που ακούει όλο εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις και βλέπουν ότι μπαίνουν στη φυλακή αυτοί που λένε για κάποιες άλλες εγκληματικές οργανώσεις που δεν υφίστανται και οι πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις τις βγάζει η άκρη αστυνομία και πάει ένας μέσα. Όπως εκκρεμούν και του Βασάρα ο ξυλοδαρμός. Και θα βγουν και αυτά. Βέβαια. Υπάρχουν εκκρεμότητες πολλές. Για να δούμε ποιος βάζει στο Βασάρα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και ελληνική αστυνομία που κάνει και τη δουλειά της. Έτσι. Δεν είναι άλλο οι δίκες. Και όπως και η ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι. Γιατί όλα αυτά, ό,τι ακούτε, είναι δίκες των παραθύρων, των τηλεκριτικών, των αντικειμενικών. Συγκεκριμένης εκπομπής. Ναι, όχι μόνο και των αλλωνών. Αλλά και αυτή εκεί υπάγεται. Από εκεί και πέρα. Από όσους έχει στο πάνελ, η μισή είναι κατηγορούμενη. Έχει φέρει, δηλαδή φέρνει τον Μπέο να κατηγορήσει τον Ολυμπιακό. Άσπυλος αμόλυντος ο κύριος Μπέος, αλήμωνα τώρα, έτσι. Αφού το λέει ο κύριος Μπέος, έτσι θα είναι. Τελείωσε. Φέρνει τον κύριο Μαυρίκο άρτη συλληφθέντας. Σήμερα το συλλάβανε αυτό, να είναι. Πάει ο πρώτος. Ναι, όχι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή, έχουμε πολλούς ακόμα. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε μάγκες. Εσείς οι καθαροί, πώς γίνεται και σε τσακώνει η αστυνομία για εκβιασμούς και κάτι τέτοιο. Και τους μια πενταετία τους κατηγορείτε, τι γίνεται. Και εκεί πέρα, ναι, και παρατηρούμε ότι. Περίμενε, ναι. Όλοι τα έχουμε πει. Ναι. Τα λέμε εδώ πέρα. Και παρατηρούμε ότι ό,τι πάει σε δίκη, εσείς βγαίνετε κατηγορούμενοι και αυτοί που κατηγορείτε βγαίνουν αθώοι. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν γίνεται στη λάσπη. Καλά είναι τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια των τηλεοράσεων και των καναλιών και των ραδιοφώνων. Καλά είναι για να σας δίνουν λίγο χρόνο ζωής και να πετάτε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και το χάλι σας. Έτσι. Αλλά πόσο να κρατήσει και αυτό το χαλί. Όποιο δικαστήριο τελεσυδικήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αθωωθεί, να μην φανερωθεί η αλήθεια. Έτσι. Γι' αυτό είναι και η δικαιοσύνη.
Άλλη δικαίωση είναι η δική σας. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε και τις υπόλοιπες συλλήψεις, έτσι. Περιμένουμε, κάθε, σας τα λέμε, για εσάς τους Ολυμπιακούς. Μην ακούτε κανένα απατεώνα. Αυτοί το έχουν κάνει φάμπρικα. Τη λασπολογία, τη συκοφαντία. Και το έχουν κάνει φάμπρικα και με ιδιωτελείς σκοπούς και για να εξυπηρετήσουν και τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες. Το έχουν κάνει φάμπρικα. Με ροκάματα. Εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτός που βγάζει την αθλητική ώρα, πάρτε τα πρωτοσέλιδα και θα βγάλετε. Δεν είναι τώρα και τίποτα πυρηνική φυσική. Καταρχήν η εφημερίδα αυτή έχει δύο σελίδες. Δεν έχει άλλη. Δηλαδή για να τη δείχνουν το πρωί, όταν δείχνουν τις εφημερίδες στα κανάλια, να γράφουν. Π.χ. τάδε ο Μαρινάκης, τάδε έκανε ο Μαρινάκης. Αυτό. Τάδε έκανε ο Ολυμπιακός. Ο συλληφθέντας θα γράφει αυτά, έτσι. Μόνο αυτό. Ο συλληφθέντας εκβιαστής και συκοφάντης. Εκβιαστής, έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η δικαιοσύνη. Εμείς τα λέγαμε και πριν, δεν ακούγατε, λέει τι λένε. Έτσι. Λοιπόν, αυτός τι γίνεται. Αβαντάρει, χρηματοδοτείται από κάπου, έτσι. Και όλοι ξέρουμε από ποιον. Με σκοπούς να βλάψει τον Ολυμπιακό, όχι μόνο όμως και τον Ολυμπιακό, να βλάψει και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να φαίνεται σαν σωτήρας ότι θα έρθει ο Μεσσίας επερχόμενος, που είχε ξεπλύνει την πουγάδα. Έτσι. Τίποτα, ο Νερουλάς που είχε ξεπλύνει την πουγάδα. Λοιπόν, όλοι θα πάτε φυλακή. Ένας προς έναν θα πάτε όλοι φυλακή. Όσοι κατηγορείτε, εδώ είναι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, έτσι. Και το ψέμα έχει κοντά ποντάρια. Ένας-ένας θα ξεσκεπάζονται. Ένας-ένας θα τα βλέπετε. Και το λέω αποκλειστικά για τους Ολυμπιακούς που κάποιοι ντρεπόντουσαν κιόλας. Που τις υποδείκνυε, που τις υποδεικνύανε κάτι τέτοιο, σαν το συλληφθέντα να ντραπούνε. Και αμέσως. Με όλη την ευκολία ντρεπόμασταν εμείς οι Ολυμπιακοί. Μας υποδείκνυε ο κάθε εκβιαστής να ντραπούμε. Άντε κορόιδα, συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί. Γιατί περί κορόιδα πρόκειται. Βοηθάτε καλά... και τα site εκεί τους παρασύρανε. Δεν γίνεται. Τα site κάποιοι. Κάποιους εύκολοι. Ναι, όπως θα παρασυρθεί την πρώτη εβδομάδα. Ναι, δεν θα πρέπει να πάρεις χαμπάρι. Τα εκεί τώρα βλέπεις. Πάση φωνώ, εμένα το πεις. Λοιπόν. Θα έχουμε επέκταση και σε αυτό, δεν το τελειώσαμε. Αυτό το που είπες για τον κύριο. Τι να τελειώσει, σταματάει η δικαιοσύνη. Έχουμε να λέμε συνέχεια. Εσείς κλείνει να δουλεύει η αστυνομία 24 ώρες 24 ώρες. Πάμε να τελειώσουμε. Δεν τελειώνουμε. Μάλλον μην το πω έτσι, θα το πω αλλιώς. Είναι κοντά και κάποιος δεύτερος να μπει μέσα. Τίποτα άλλο. Και τρίτος. Όλοι οι αθώοι δεν. Τίποτα άλλο δεν λέω. Όλοι οι αθώοι που έχουν το παρελθόν. Το πρώτο ερώτημα βίο που είναι το κυριότερο του προατού και βγαίνουν και συνομιλούν κιόλας. Και ποιο κατηγορούσανε τον άνθρωπο που σε πτωχευμένη Ελλάδα έκτο χρόνο επενδύει, ο μόνος που επενδύει, οι άλλοι μόνο να καταστρέψουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο αυτό. Και τι. Τι έχει γίνει. Ο μεγαλύτερος ρουφιάνος όλων των εποχών το έχει στήσει όλο τον Ταλαβεράκι εναντίον του Ολυμπιακού. Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε κάποια ονόματα, φτάνε. Έτσι. Το έχει στήσει το Ταλαβεράκι και έχει βγει και μάρτυρας. Είναι στην προστασία μαρτύρων. Θα δούμε ποιος είναι στην προστασία μαρτύρων και ποιος θα προστατεύσει τους άλλους που έβαλες. Και ποιος θα τους προστατεύσει. Εσύ θα τους προστατεύσεις. Όταν πάνε φυλακοί που τους έβαλες να δίνουν τον άνθρωπο. Ναι, βρε. Αυτό να ξέρετε. Να πω και σε εσάς κάτι, Βαζελάκη. Τηλέφωνα είναι δεμένα όλα. Δεν είναι επειδή μόνο. Επειδή δεν είμαι αυτό εδώ, να σου πω και κάτι. Εσείς που πήγατε στο αεροδρόμιο και φωνάζατε για τον Εσχέ, από το τηλέφωνο του εκεί, πώς το λένε, το Facebook, κατέβασε τις φωτογραφίες του Παναθηναϊκού. Και εσύ πάει. Φεύγει, πάει. Τι έγινε. Αυτός που πανηγυρίζει. Όπως πήγε και ο Μπουνάνοτε, όπως πήγε και ο Μπερμπάτοφ, όπως πήγε ο καθένας που μας έχετε σκοτήσει τον έρωτα. Όπως θα πάει τον έρωτα. Τα φρύδια. Τα φρύδια, ναι. Λοιπόν. Έτσι θα πάνε όλοι, γιατί το ψέμα το ξαναπάμε και πριν, έχει κοντά ποντάρια, ρε απατεώνες. 30 βαθμούς, 35, πόσο είμαστε από τον ΠΑΟ. Δεν με νοιάζει. 35 βαθμούς από τον ΠΑΟ, δεν υπάρχει. Τι σε νοιάζει ο ΠΑΟ. 65 εμείς. Τι, βάλτε σε όλους το σωρό. Εδώ πήγανε και λέει, τους υποδεχτήκαν. Ρε Βαζέλια, την αποστολή του ΠΑΟ. Λέει, εδώ δεν πρόκειται να σας πειράξει κανείς, δεν είναι Καραϊσκάκη. Γιατί τους πειράξει κανείς το Καραϊσκάκη. Τι είναι αυτά που λέτε. Και σας πιάσαν, έλα. Α, είναι αυτοί. Που είχατε κολλητηλίκα με τους παοκτζίδες και τους πηγαίνετε και σαν τους στην Καδά. Άντε! Καλυγμένα τα σάντια. Πρώτα πηγαίνετε τις Μολότοφ και μετά πηγαίνετε στην Καδά. Τους λέγατε πάρτε ένα καφεδάκι. Να σε κάψω για να σε αλείψω λάδι. Κοντά είστε. Κοντά είστε κι εσείς. Μην σας πειράζει τους λέω την αλήθεια. Να πειράζει τους Παναθηναϊκούς αγνούς
Ποιοι τους διοικούν, οι οπαδοί. Αυτό θα πειράζει, τους Παναθηναϊκούς, τους Αγνούς θα πειράζει, αυτά που λέω. Όχι εσάς. Τους πετάγατε μολότοφ στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον ΠΑΟ. Τους πετάγατε μολότοφ στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον ΠΑΟ. Έλα. Ναι, συγγνώμη. Και μετά πήγατε, θες ένα καφεδάκι, θες ένα λουκανικάκι. Έτσι πήγατε. Για σας κολλητήθηκα και πήγατε τώρα και τους είπατε, δεν σας πειράζει ένα καρασκάκι εδώ, ε. Ναι, και τους πήραξε κανείς το καρασκάκι. Είδαμε και που τσάφισατε και που τις είχατε στα όπα όπα. Το μεγάλο φάγωμα, το μεγάλο φαγοπότη θα πέσει στα play-off. Εκεί να δω τι θα, αν σας πειράζει. Το άμα δεν ξυπνήσουν και εκεί οι παοξίδες. Άμα δεν ξυπνήσουν και εκεί. Τι να ξυπνήσουν εκεί. Έχω μάθει πράγματα και θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε Ολυμπιακός Ατρόμητος. 4-0. 4 έφαγε με την ΑΕΚ ο Δέλλας. 4 έφαγε και με τον Ατρόμητο. 8. Στα 4 ήρθε. Μπράβο Δέλλα, μεγάλος προπονητής. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε στην απόδοση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν φανταστική. Εκεί μείνε, ας το Δέλλα τώρα μόνο. Έπαιζε Ολυμπιακός. Τι να κάνει, μια χαρά ομάδα. Θα σου πω κάτι, Τάκη. Πέρα από πλάκα, που το λες εσύ. Ναι. Ο Ατρόμητος ήταν μια χαρά ομάδα. Για το Δέλλα μίλησε. Ναι, εντάξει, προπονητής Ατρόμητου είναι. Κάνει αυτό και τον Ατρόμητο. Άμα κάνει. Γιατί δεν είναι κανένα καλό Ατρόμητο. Εγώ δεν την περνάει την ΑΕΚ, όπως τον είδα εγώ. Η ΑΕΚ δεν περνάει μετά, μα την κάνετε. Μην τυχόν και μα την κάνετε, απαταιώνε, κοιτάξτε να περάσετε την ΑΕΚ. Τι, αυτό σου λέω. Όχι, κοιτάξτε. Την κάνει. Σε ποιον να την κάνει. Ξέρω. Ο Δέλλας μη την κάνει. Στους αεξίδες. Α, ναι, κοιτάξτε. Αλλιώς. Ναι, όχι ότι, μπράβο, αλλιώς. Έτσι όπως το λες εσύ. Είναι σαν να κάτσει η ΑΕΚ. Ναι. Κάτσετε, δεν κάτσετε. Ο Ατρόμητος ήταν μια καλά ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Και γι' αυτό είναι και άξια νίκη του Ολυμπιακού και το λέω. Μεγάλη μπάλα. Μια καλά ομάδα. Γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε για την επόμενη συζήτησή μας για το παιχνίδι με την Άντελεχτ. Αποκλείεται η Άντελεχτ τουλάχιστον αμυντικά και επιθετικά. Αλλά τουλάχιστον αμυντικά να παίξει καλύτερα από τον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Τίποτα, μάγκες. Πάμε για την πρόκληση. Συνήθως εγώ είμαι φιδωλός. Προχτές στον αγώνα Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι το 4-0 παίζανε 9 παίκτες σε σχέση με το παιχνίδι στο Βέλγιο. Ναι, με 9 αλλαγές. Έπαιζε ο Ρομπέρτο και ο Ντακώστα. Και ο Σαλίνο. Ναι, αν και να το λέω. Εντάξει, και ο Σαλίνο. 8 παίκτες του Ολυμπιακού. Από βασικούς. Ναι. Τίποτα, ναι, γιατί ούτε ο Σαλίνο δεν είναι βασικός ο Σαλίνο. Αν τα βάλεις κάτω, ο Μάρ είναι βασικός. 8. Λογίζεται. 8. Και μεγάλη μπάλα, έτσι. Μπράβο και στον Κολοβό και στον Πουλίδο και στον Τζόρι τον Πεχταρά και στον Καμπιάσο. Μπράβο. Στον κόσμο. Στον κόσμο σίγουρα, 20.000 κόσμος. Όχι μόνο αυτό. Και είναι, φιλέ, ήταν καταρχήν. Στον 20.000 κόσμος. Όχι μόνο αυτό, Τάκη. Και συμπαραστάθηκε και στην ομάδα. Βέβαια. Και τότε που ήταν και κάποιες φορές που απείλησε και ο Ατρόμητος. Ναι, βέβαια. Έτσι. Έπιασε δύο γκολ ο Ρομπέρτο. Άστε, καλή ομάδα τώρα. Βέβαια, δεν καθαρίζουν. Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι για τον αγώνα της Πέμπτης. Άρα, εκάκια. Αχώθηκα τώρα. Πού έχω εκεί, με την Άντελεχτ. Πού είναι καλή η ομάδα Ατρόμητος. Έχω και εγώ τους σκοπούς μου. Θα τα κάνουμε και αυτά. Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι τελικός, αλλά λέω μήπως βοηθήσει ο Δέλλας και περάσει η ΑΕΚ. Αυτό ήθελα να πω. Μακάρι, μακάρι ρε Δέλλα. Κατάλαβε. Είδες που δεν έκανε κατηγορία στον άνθρωπο. Εγώ μια χαρά προπονητής. Α, μπράβο. Τι λες τώρα. Μαζί με τον Μπουρουτζίκα, δεν υπάρχει ο Μπουρουτζίκα στην κοινωνική. Εντάξει, δεν πειράζει. Τότε είχαν κάνει μια ανάρτηση με τα φρύδια τη Μπάγκερ. Με τα φρύδια τη Μπάγκερ είχε κάνει μια ανάρτηση. Α, ναι, μπράβο. Άλλη και έλεγε ο Γκουαρδιόλα έριξε τριάρα. Άλλο ρε παιδιά με τα φρύδια τη Μπάγκερ να μου κάνετε ανάρτησεις και άλλο με τα δικά σα. Έτσι. Τη κάθε ομάδα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πάμε τώρα αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Τρεις μέρες έχουμε. 10 ώρα το βράδυ παίζουν. Ούτε 1000 εισιτήρια έχουν μείνει. Ούτε 1000 εισιτήρια. 1000 χοντρά-χοντρά. Χοντρά-χοντρά. Ναι. Ωραία. Από αύριο θα φύγουν και αυτά. Θα είναι για καμήν. Να είναι το Καραϊσκάκι όπως πρέπει. Μάκες μου. Καμήν. Και θέλω, και είμαι σίγουρος ότι θέλω, συζητάω με πολλούς Ολυμπιακούς, είτε από θύρα 7, είτε από αλλού, είτε από άλλες θύρες. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά την εξέδρα ήταν το μνημόσυνο. Και εγώ επηρεασμένος ήμουν ο καθένας μας. Πάντα αυτή την μέρα, άμα παίζουμε παιχνίδι, κάπως είμαστε μουδιασμένοι και δικαιολογημένα γιατί αγαπάμε αυτά τα παιδιά που φύγανε. Αυτό το παιχνίδι με την, πώς τη λένε, την Άντερνετ, την Πέμπτη, ο κόσμος του Ολυμπιακού ούτε ένας δεν θα κάθεται κάτω. Θα είναι συνέχεια με φωνή, από συμμετοχή μόνο φωνή, γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το πω,
και θα πάρουμε την πρόκληση. Όχι, όχι, δε, όχι μόνο θέλω να πάρουμε να πάμε στους 16. Θέλω και τον άλλο μήνα και τον παραπάνω μήνα. Θέλει συμμετοχή ακούτα. Είναι ένα παιχνίδι. Ειδικό ειδικό. Να τα πούμε κάτσε ένα λεπτάκι. Να τα πούμε κάποια πράγματα. Είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ξέρω εγώ στον πιάτο. Εγώ είμαι ευχαριστημένο που δεν θέλουμε ούτε 2 αποτελέσματα, ούτε 3 αποτελέσματα, ούτε 25 αποτελέσματα. Θέλουμε νίκη. Έτσι, και θέλουμε νίκη και με καθαρό σκορ. Από εκεί και πέρα, τώρα την γίνεται, εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας, να ψυχώσουμε τη δικιά μας την ομάδα. Να επηρεάσουμε τους άλλους. Να επηρεάσουμε κάποιες αποφάσεις του διαιτητή. Όχι να επηρεάσουμε, δηλαδή σε κάποιες αποφάσεις τυχόν. Άστε να μιλήσουμε, ρετάκι μου. Μίλα. Σε κάποιες τυχόν αποφάσεις άσχημες να είμαστε εκεί να αντιδράσουμε. Στο ωραίο δηλαδή, όχι να περάσει απαρατήρητη. Εντάξει. Έλα, πάρτε τώρα εδώ πέρα. Περίμε. Σου πέρα, δεν το βάζω, το βάζω. Τράβα λίγο μπόσικα. Έλα, από κάτω. Το κάτω εγώ, λοιπόν, μάγκες, είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Πρέπει να είμαστε κοντά, να έχουμε συμμετοχή στο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι είναι από το πρώτο μέχρι το 90, δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, ούτε στο 1-0, ούτε στο 2-0. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε, ούτε ακόμα και στο και γκολ να φάμε, δεν τελειώνει το παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε το νου μας εκεί πέρα, έχουμε την ομάδα, είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Από τη συγκεκριμένη που παίζουμε, θεωρώ ότι θα κερδίσουμε και πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι σημαντικό για μας. Θέλουμε να παίζουμε και το Μάρτιο. Πάντα βάζουμε σκαλοπάτι, έτσι, και το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Πάμε στους 16, θα σας πω εγώ που θα πάμε. Είναι σημαντικό παιχνίδι, θα περάσουμε, πρέπει να περάσουμε, πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να είμαστε έτσι όπως πρέπει. Όπως ξέρουμε, δεν είναι τίποτα δύσκολα. Έτσι όπως ξέρουμε να είμαστε. Λοιπόν, με την είδα ένα μήνυμα εκεί. Τι μήνυμα? Ναι, για το παιχνίδι της Κυριακής που ο Φορτούνης έβαλε γκολ. Ναι. Όλα με μπαίνανε τα χιβάλια. Άκου φίλε, 16 γκολ έχει βάλει ο Φορτούνης. 16. Τα οποία τα 8 είναι με σούτ. Ένα με φάουλ και 7 είναι με μπέναλτι. Δηλαδή έχει βάλει 9 και 7. Όχι τα 12 μπέναλτι που λες. 7 μπέναλτι έχει βάλει ο Φορτούνης. Τα άλλα 8 είναι με σούτ, το ένα με φάουλ. Και τα 7. Και από τα 16, να θυμίσω γιατί τα θυμάμαι, τα 9 γκολ, από τα 16 γκολ, τα 9 είναι εκτός έδρας. Τα 7 είναι στο Καραϊσκάκι. Αυτά για το Φορτούνι που λες ότι τα βάζει με μπέναλτι. 7 έχει βάλει. Γεια σου, Θανάση μου, ευχαριστώ. Όχι 12, 7 έχει βάλει, όχι 12 μπέναλτι που λένε κάποιοι. 7, τι 12, ρε, μόνοι τους. Τι μόνοι τους. Μω, άσε με τα λεπτά, είναι αυτοί, ρε. Ποιοι, τι λένε. Α, να πω και ένα άλλο. Στο Καραϊσκάκι προχτές. Με τον Ατρόμητο ήταν η 21η σερή νίκη του Ολυμπιακού. Καραϊσκάκη. Εντός μόνο έδρα. Νίκες. Εντός έδρα. Μόνο νίκες Καραϊσκάκη. Το λέω για κάποιον που θα έρθει σε λίγο καιρό. 21 αγώνες, 21 νίκες. Από πέρυσι συνεχίζεται αυτό. Από πέρυσι. Από Γιαννάνη 21. Βέβαια. Από πότε. Ας κάνουμε, θέλω 100 αυτές τις νίκες. Έτσι θέλω, 100. Πάμε στις γραμμούλες. Τι θα πούμε για μπάσκετ. Α, όχι. Μπάσκετ θα πούμε. Νικήσαμε, 20 πόντους διαφορά. 20 πόντους είναι διαφορά. Έβαλε εκεί πέρα. Εντάξει, θα μου πείτε εύκολο αντίπαλο, δεν είναι εύκολο. Όλοι δύσκολοι είναι. Όταν νικάτε εσείς είναι δύσκολο. Όταν νικάτε Ολυμπιακός είναι εύκολο. Λοιπόν. Τώρα την Παρασκευή τώρα είναι όλα τα λεφτά. Όχι όλα τα λεφτά. Είναι ένα παιχνίδι που αν το πάρουμε θα είμαστε πολύ καλά. Αν το πάρουμε δεν έχει τίποτα. Ναι. Θα νικήσουμε. Ναι. Την Παρασκευή Ολυμπιακός θα νικήσει και την Πέμπτη θα νικήσει. Και τη Βέρεια, την Κυριακή, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Το σηκώνουμε. Άντε, για. Πώς έχει την Κυριακή, δε. Πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά. 43 πρωταθλήματα. Ρε, πώς, τι μήνα έχουμε. Πώς έχει την Κυριακή, δε. Αύγουστο. Φεβρουάριο, ωραίακι. Περίμενε, πόσο, ωραία. 25 την Κυριακή, Πέμπτη, 26 Παρασκευή, 27. 28. Σαββάτο, 28. Ωραίακι. Και το Φλεβάρι θα είναι ωραία με τη... Αυτό ήθελα να πω, ρετάκι. Ναι, ναι. Με πήρες τα μούτρα όχι, πάλι, ρετάκι. Απλά λέω... Με έχεις φάει. Εγώ, μωρέ. Λοιπόν, και το Φλεβάρι του χρόνου, να πω και μια είδηση, ναι. Δεν την ξέρει κανείς, τι? Μόνο εγώ την ξέρω, Νοέμβρη. Το κουμπαράκι μου. Νοέμβρη. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε 25 Δεκεμβρίου. Τι χριστουγεννιάτικα. Ναι. Boxing Day. Το έχω, αυτό το έχω, πώς το λένε, αποθυμένο από παλιά. Θέλω μαζί με τα Χριστούγεννα να τα έχω και το πρωτάθλημα, να το γιορτάζω.
Θα το κάνουμε και αυτό, θα με θυμηθείς. Θα γυρνάμε χειμωνιάτικα με τα πράγματα. Να πούμε ότι το βόλεϊ, τα είπαμε μπαμ-μπαμ, πρέπει να σας πω κάτι για το βόλεϊ. Από 2-0 να γίνει 3-2 ανατροπή, πολλές φορές έχει γίνει, σπάνια, αλλά πολλές φορές έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Το 14-10 να γίνει 17-15, ποτέ σε ευρωπαϊκό βόλεϊ. Θα είμαι παγκοσμίως. Μπήκα μέσα στα κοιτάπια αυτά και το έψαξα. 14-10 να θέλει ο ένας ένα πόντο. Πώς ανοίγει. Ε? Πώς ανοίγει. Τι πώς ανοίγει. Που μπήκες και το ψάξεις. Από εδώ. Τα άνοιξα. Πάρ' το. Πάρ' το. Πάρ' και το μήνυμα. Είδες. Λοιπόν, 14-10. 14-10. Να θέλει ο ένας ένα πόντο. Ναι. Να έχει βγει στους δρόμους, στο Λευκό Πύργο. Ναι, τρέχα. Κοντεύω να τσιμαθήσω ένα αυτοκίνητα. Και μετά ο Ολυμπιακός να κάνει 1-7 ένα σερί, δεν έχει γίνει ποτέ παγκοσμίως στην Ευρώπη. Να μην πω τι έχει γίνει, αλλά δεν πιστεύω ότι να έχει γίνει και σε όλο τον κόσμο. Ασία δεν ξέρω. Τι Ασία, μου αρέσει. Μόνο εδώ. Εκεί. Στη Σύρο έγινε για πρώτη φορά. Γεια σου, Νεκτάρη, από τη Χαραυγή, αδερφέ μου. Με το γιο στο Λεβέντι. Λοιπόν, πάμε σε καμία γραμμή. Πάμε. 1000 εισιτήρια μιλάνε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Αύριο φύγανε. Μάγκες, τελειώσαμε. Εμπρός. Ετοιμή. Καλησπέρα. Πεχταρά μου, Φορτούνη, 16 κολλάρες έχεις βάλει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πάκη, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ο Σίμος λέγουμε από Δράμα, παίρνω τηλέφωνο. Σίμος. Από Δράμα, ο Σίμος. Σίμος ναι. Από Δράμα, έλα Σίμο. Ναι, είμαι ΠΑΟΚ. Παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Σίμο, άκου λίγο. Χαμήλωσε την τηλεόραση να μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο. Για να μπορούμε να συνοηθούμε. Οδηγάς, ωραία. Οδηγάς με την ΑΕΚ. Οδηγάει μωρέ. Πες ότι είναι. Άμα οδηγάς, θα πάω σε ένα πάρκι. Σταμάτα μωρέ να μιλήσεις στο παιδί. Έλα, πες. Δεν πάθηκε τίποτα. Σίμω, έλα, πες. Πήρα να πω για το χθεσινό το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Απλά δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ φέτος. Άσχετα που είναι και η ομάδα μου. Το τώρα το 2-2 πώς έγινε, αυτά τα μαγείρευσαν και ένα μεταξύ. Όχι, πώς έγινε. Και οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Εσείς να το πιστέψετε, Σίμω, δεν λέω τώρα. Ποιος Παναθηναϊκός τώρα. Και αυτό, πάω, ναι, έλα, αυτό, να σου πω κάτι, θες να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. 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 Ναι, εγώ αυτό που έχω να πω, μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά ο Ολυμπιακός, τον παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Καλός και κακός, άσχετα που είμαι παροξής, καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Πέμπτη. Γενικά είμαι αντικειμενικός. Να είσαι καλά, ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό, εύχομαι να πάνε όλα καλά την Πέμπτη. Εύχομαι ο προπονητής να χτίσει την ομάδα όπως πρέπει, γιατί μπορεί να τη χτίσει πολύ καλύτερα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Και σε σένα τα καλύτερα. Που δεν μπερδευόμαστε μεταξύ μας, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Μπράβο, φιλάρα, να καλό δρόμο να έχει. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο να έχει και τέτοιου παοκτζίδε που έχουν την πέσα και τη μαγιά του παραδέχομαι. Και να σου πω τις άλλες οι λουλούδες δεν παραδέχομαι. Και οι δραμινοί είναι τα καλύτερα παιδιά. Ναι. Έχω φιλαράκια και πολλά εγώ. Και από Νευροκόπη και από όλα. Καλά, δεν είναι μόνο η Δράμα, είναι και άλλοι παγκοσμίες, άλλες πόλεις που έχουν. Άλλο, εγώ μιλή, ήταν το παιδί στην Δράμα και λέω: Η Δραμίνη, εγώ φίλο Δραμίνη, τι να κάνω. Το Παντελή, το Σάπα, τι να κάνω, να μην του πω. Ναι, και από μένα. Το Βαγγέλη. Φτάνει. Και έχουν τη μαγιά και το στέλνει να παραδέχονται τον Ολυμπιακό. Αυτούς τους παραδέχομαι γιατί αγαπάνε την ομάδα τους πραγματικά και αναγνωρίζουν ότι ο Ολυμπιακός. Όχι ότι. Όχι ότι ευλογεί τα γένια μου. Όχι, ρε φίλε. Λέει την αλήθεια και άνθρωπος που λέει την αλήθεια τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Και θα πάει μπροστά. Βέβαια. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, Πέκε, καλησπέρα. Εκεί. Δήμα από Άλυμο. Άλυμο. Ομάδα, τι άλλο είσαι. Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στα παιδιά την Κούπα. Εντάξει, να πω ότι είμαι ο Δήμο Φιλιππόφ. Τι κάνετε, παιδιά. Έλα, ρε Δήμα, εσύ είσαι. Έλα, ρε Δήμα, παιχταρά μου. Μπράβο, παιχταρά μου. Δικό σου είναι αυτό. Του Ολυμπιακού είναι αυτό. Αγόρι μου, παιχταρά μου, Δήμα μου. Λοιπόν. Θα σε καταλαβαίναμε όμως, άμα σε μιλάει λίγο ακόμα. Δεν θα μας ευχαριστήσω. Λίγο ακόμα να μιλάει και σε καταλαβαίναμε. Πες.
Ήμουν σίγουρος ότι θα με κλείσει ο Τάκης. Ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, σας παρακολουθούμε την εκπομπή, σας βλέπουμε συνέχεια, σχεδόν όλη η ομάδα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και όσο μπορούμε να σας βλέπουμε. Και μακάρι να έρθουν όλες οι κούπες στο λιμάνι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, χαρά. Γεια σας, παιχνίδια μου. Γεια σας, Δήμο. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε και την περηφάνεια που μας χαρίσατε για άλλη μια φορά. Ναι. Ένα άλλο τιμά, έτσι. Σωστό. Αλλά και εκείνοι να ευχαριστούν τον Θεό που φοράτε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Βέβαια, τον ευχαριστούν τα παιδιά και το δείχνουν. Και το δείχνουν. Και με την παρουσία του. Ευλογημένη τους, είσαι. Και με στα γήπεδα και εκτός γήπεδων το δείχνουν τα παιδιά. Και με μια διοίκηση τέλεια και με πρόεδρο τον Μαρινάκη που βοηθάει τον Ραστάκη. Τα έχουμε πει 100 φορές. Και παίχτες άξιους. Η οικογένεια είναι Ολυμπιακός. Σε κάθε τμήμα. Όποιος πειράζει τον έναν, τον τρώει ο άλλος. Μα το έχετε στο μυαλό σας αυτό. Σε κάθε αν τμήμα. Αν το καταλάβατε, τι εννοώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να φαγωθεί κανείς ποτέ στον Ολυμπιακό. Θα σας τρώμε όλους εμείς. Γιατί απλά είμαστε οικογένεια. Ναι. Θα τρώμε συσσαγωγικά. Πάμε σε γραμμή. Ναι, μπράβακι μου. Κουμπαράκι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τέλειος θόρυβος. Πώς το κάνεις, Ακέμιση, το κάνεις καλύτερα από μένα. Ναι, ρε φίλε. Θέλει ένα ρε Πικάσο, τι έχει ζωγραφίσει. Θέλει τάκο, όπως το καρφί στο βόλι. Ναι, θέλει αυτό, το Σουλτανόπουλο. Άλλο το κάνεις. Αυτό είναι άλλο. Σε πρώτο χρόνο πρέπει να το κάνεις. Ο Κοκκινάκης Πεχταράς. Σε πρώτο χρόνο θέλει το χτύπημα. Ναι. Κάτω σε πρώτο χρόνο να δεις. Δεν το ξέρω, το άσε. Σε πρώτο χρόνο κάνε. Άλλος ήχος. Ναι, είδα μου το στραβώσεις. Δεν στραβώνει, δεν σπάει δεκαλά. Μας ήφωνε. Το αυτό το που θα πάμε στη Βουδαπέστη και στο Πόλο είναι χρυσόακι. Champions League. Βουδαπέστη, Γρασία. Όπου θα πέσω πάλι να κάνω μπάνιο στην πισίνα. Κάνω να πέσω στο ποτάμι. Να μπερδέψω την πισίνα με το ποτάμι. Έχει στο Δούναμι. Όχι, ρε. Στο Αμαζόνιο. Ποιο ποτάμι έχουμε εκεί. Στο Κυφισό. Ο Ποδονύφτης είναι. Ποιο ποτάμι έχουμε. Άσε το Ποδονύφτη, τότε και ο Μπάκεβιτς. Εμπρός. Εμπρός. Έλα, έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη και Τάκη. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι Άκη στην Ελλάδα, άντελεξα. Ναι, εντάξει. Πονάς. Κοίτα εδώ τι έχω εγώ. Τι ευτυχισμένος που είμαι. Πόσα πρωταθλήματα έχω. Τι είπε ευτυχισμένος εσύ. Α, κοίτα δε. Τι είπε ευτυχισμένος. Αν είσαι Άκη 25 χρόνια. Δεν ακούω όμως. Δεν υπάρχει πουθενά. Φτιάχτω λίγο. Το καταλαβαίνω το πόνο σας ότι πονάτε. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να επενδύσετε για να πάρετε παίχτες και να κάνετε γήπεδο. Έχετε λεφτά, έχει ο πρόεδρός σας λεφτά. Ναι, μπάσα έχει. Μπάσα. Κάτσε λίγο, Λεντάκη, μιλάω τεχνικά. Πάμε, ναι. Μιλάμε για τεχνικά θέματα. Μπορείς εντάξει, εντάξει, εσύ δεν σε νοιάζει τίποτα. Εδώ τα δουλεύουμε, τα Zoom, όλα αυτά. Άμα δεν ήμασταν εμείς. Εντάξει. Εμείς θα σας πούμε, θα κάνετε λάθη εξ' τα μπάσα. Το σερβερ. Τι σε πειράζει. Και πάμε σε διάλειμμα. Το σερβερ. Ναι. Πω, βέβαια, τι. Τι σου πειράζει, είσαι. Μην το χαλάς, καλά το πήγες. Α, καλά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, αγόρι μου. Χαρητήρια για την εκπομπή στο Ολυμπιακό, είμαι από Ρέθυμνο. Γεια σου, Λεβεντιά. Το όνομά σου? Μάριος. Γεια σου, Μάριε. Πες μας. Τίποτα, ένα γεια πήρα να πω. Να σε καλά, ρε Μάριε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Μάριε. Και σε καλά να περνάς. Γεια σου, Μάριε. Και μια τσικουριά για μας. Στην υγειά μας. Ναι. Λοιπόν. Εμπρός, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ναι. Φίλε μου. Ναι, έλα. Ναι, καλησπέρα. Εσύ μιλάς. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου. Όχι, από πέντε καλησπέρες δεν λέω. Είπα μία. Εντάξει, μέχρι δύο. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, μας ακούς από το τηλέφωνο. Καλησπέρα. Τώρα μας ακούς. Ναι, ναι. Ωραία, Άκη, Άκη. Πάμε, έλα. Το όνομά σου. Άκη, με ακούς. Ναι, ακούμε. Γιατί δεν περπατάνεις από δύο φορές. Δεν πειράζει, γεια σα παιδί. Είναι πρώτη φορά παίρνω. Ακούμε. Πρώτη φορά παίρνω, παιδιά, καλησπέρα. Έλα, ρε κουμπαράκι. Έλα, λέγομαι Φώτης, είμαι από τη Νέα Σμύρνη. Έλα, Φώτη. Πανιώνιος. Πανιώνιος. Παιδιά, πήρα να παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Είμαι κοντά στην ηλικία σας. Τριαντάρης, δηλαδή. Ακούω πολλές φορές τους αεξίδες, τους παραθυναϊκούς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, κάντε τους ό,τι μπορείτε να σταματήσουν να μιλάνε. Είναι η πιο ξεφτυλισμένη φάρα που υπάρχει. Ό,τι έχουν πάρει στη ζωή τους,
Μόνο μην με κόψετε για να τα πω, γιατί δεν θα παίρνω συνέχεια, δεν μπορώ να παίρνω συνέχεια. Εσύ μην βρίσκεις και σε κόψουν. Μην βρίσκεις και σε κόψουν, εμείς δεν μιλάμε. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν βρίζω, δεν βρίζω. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι έχουν πάρει, ρίξανε μια ομάδα ιστορική σαν την ομάδα τους που λένε, για να γλιτώσουν τα 300 εκατομμύρια που φάγανε από τον ελληνικό λαό. Πήρανε πρωταθλήματα με τις βουτιές του Γεωργιάδη, ρίχνοντας μια ομάδα κατηγορία, με διαιτητές από το Σπανέα που τους βγάζουν κάθε βράδυ στο Sky, ναι, και λένε τα δικά τους. Τα έχω μπερδέψει, δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Καλή είναι η φωνή, καλή. Και για αυτές τις ομάδες. Περίμενε, πέρα να σας τα πω εγώ. Θα σας τα πω τι άλλους έχουν κάνει σε τον Πανιόνιο. Μπαίνανε έξω από την περιοχή, σου πήρανε παίκτες και καλά αθεώρητα. Ποιο, με τον Ερμίδη, για να πάρουν το Μαλακό, στείλανε 6 παίκτες. Με τον Ερμίδη, τότε, ναι. Δεν πες. Ναι. Τα θυμάσαι, φίλε μου. Τα θυμάμαι, φίλε μου, όλα. Τα θυμάμαι, γιατί ό,τι έχουμε πάρει, το έχουμε πάρει στον Πειραιά. Τους δύο τελικούς με τον Νικόλα τον Αναστόπουλο, με τον Αλιτζή, ακόμα και το κύπελο με τον ΠΑΟΚ στο στάδιο Ρίσης και Φιλίας. Θυμάσαι ένα σύνθημα που φώναζες εδώ στο Καραϊσκάκι που παίξατε. Ναι, όταν, μου, ναι, εδώ, όλα τα θυμάμαι. Εδώ στο Μαλακάνα. Απλά θέλω να πω, άκουγα σήμερα την εκπομπή στο Μακεδονία TV, ναι, και έβγαινε αυτός ο δημοσιογράφος με το μουστάκι, ναι, και του λέγει ένας άλλος, του λέει, κοιτάξτε να δω τον Πανιόνιο, του λέει, με Ελληνόπουλα μέσα και με τόσα οικονομικά προβλήματα, ναι, πολύ πιθανόν, του λέει, να βγει Ευρώπη. Και γυρνάει και λέει αυτός, μη βιαζόσαστε, λέει, μη βιαζόσαστε, ναι, περιμένουν κι άλλοι από κάτω να μην πάρει αδειοδότηση. Ναι, ναι, τέλος, ναι, πάντων, ναι, δηλαδή, ρε φίλε, ναι, ναι, αυτή, ναι, η χώρα είναι τόσο βρώμικη, όχι, που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον νοικοκύρη και τον καλό. Μπράβο. Από τον απατεώνα και τον λοποδίτη. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχηθώ ειλικρινά, είμαι μόνο Πανιόνιος. Σας το λέω και το τονίζω. Σε παραδέχομαι. Γιατί καταγωγή μου είναι και από τη Σμύρνη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να τους τα πάρετε όλα, παιδιά. Όλα. Και όταν θα τους το λέτε στην εκπομπή που θα κάνετε, να θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω απόψε. Ένα, γιατί τότε θα αλλαγεί. Και σαν χανουμάκια που είναι, θα είναι εξαφανισμένοι όλοι. Ναι, ωραία, έτσι κάνουν μια ζωή. Φίλια μου, μια ερώτηση. Με τα μηχανάκια να χτυπήσουν μικρά παιδιά. Ναι, το κάνουν. Έτσι κάνανε όσο τους θυμάμαι. Από πιτσιρικά πήγαινα στις χωμάτιδες εξέδρες της Νέας Βίλης. Φώτη, μια ερώτηση. Πες μου, ναι, γιατί οι αεκτζίδες θεωρούνται και καλά, πιο καλά από προσφυγιά, πιο πολύ πρόσφυγες από εσάς. Αυτό δεν είναι τίμιο που κάνουμε. Τι του λες, φίλε μου, είναι κομπλεξική. Ναι, αυτοί δεν είναι Μικρασιάτες, είναι Κωνσταντινοπολίτες. Γιατί εσύ από πού είσαι? Άλλο η Κωνσταντινούπολη και άλλο η Μικρά Ασία. Ναι, μπράβο. Αλλά όταν πέσαμε, ναι, κατηγορία, ναι, για να διαλύσουν τον κόσμο, γυρνάγαν και λέγανε, ομάδα της προσφυγιάς είναι μόνο η ΑΕΚ. Ναι, είναι τόσο κομπλεξικοί οι άνθρωποι. Έχουν καπηλευτεί, έχουν σφετεριστεί μάλλον όλη την προσφυγιά. Και το σφετεριστεί εκκλησία. Και δεν έχει πρόσφυγες. Εγώ, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, παίξαμε μαζί σας φέτος. Μέχρι το 60 μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Μόνο, και μετά σκάσαμε, δεν μπορούσαμε. Και έτσι, άκου τώρα, Φωτή. Γιατί έτσι... έχω γιο 24 χρονών που έπαιζε μπάλα μέχρι πέρυσι από 7 χρονών παιδάκι στους νέους του Πανιωνίου. Λοιπόν. Φωτή, έτσι, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό που έπαθε ο Πανιόνιος, έτσι, που λες το 60 και τέτοια, αυτό γίνεται με όλες τις ομάδες, δεν είναι για να σας στεναχωρεί. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μετά από εκεί, μετά το. Και γι' αυτό φάγαμε και τις κάρτες εκεί πέρα με την ΑΕΚ, γιατί ξέρανε, ναι, ότι μετά το 70 θα αρεστάνε. Εδώ είχαν πλατάρει με 9 παίκτες που παίζαμε. Όχι, ξέρω, να ήταν και έτσι. Αυτό σου λέω, ότι, ναι, εγώ ξέρω τις δυνατότητες. Πάντως, ο Πανιόνιος είναι πολύ άξια ομάδα, είναι με Έλληνες, έχει καλό προπονητή. Εγώ δεν σου κρύβω ότι αναγκάστηκα φέτος να συμπαθήσω τον Ζουνίδη σαν προπονητή. Δεν τον είχα σε εκτίμηση λόγω του Πανιωνίου και λόγω του υλικού που έχει αναδείξει και την ομάδα που έχει παρουσιάσει. Και να ξέρεις ότι ο Πανιώνης έχει το σεβασμό όλων των Ολυμπιακών. Παρόλο που κατά καιρούς ακούμε. Άκου, εγώ σας εύχομαι για να Φώτη, κλείσω να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι, σας εύχομαι ειλικρινά την Πέμπτη να πάνε όλα καλά. Και να τους κλείσετε το στόμα τους, γιατί βγαίνουν, βλέπω κάτι πιτσιρίκια, παίρνουν στην εκπομπή. Α, για να μην πούνε τίποτα, για να ειρωνευτούν. Να δηλαδή,
Τι να πω, δεν ξέρω. Λυπάμαι για την νεολαία αυτή. Είμαστε και εμείς που να δεις. Και εμείς αγαπητοί. Που αυτοί οι φώτοι μου πάνε και ψηφίζουν, εκεί δεν βριάζω εγώ. Να είσαι καλά και να μην ευριάζεις, Τάκη, γιατί είμαστε και σε ηλικίες που δεν χρειάζεται να ευριάζουμε. Ναι, 30 χρονών. 107 χρονών θα πεθάνω. 30 χρονών. Άμα δεν τα κάνω τα αστέρια 8, δεν πεθαίνω. Να τα πάρεις όλα, ρε Τάκη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ό,τι να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να σου φώτη γίγαντα. Λοιπόν, μια και είπες, Τάκη μου, μετά το 60 κουράζονται, δεν κουράζονται. Του κάνει ο Ολυμπιακός, ρε. Ναι, αυτοί τα δίνουν όλα. Ναι, μέχρι το 60 δεν πάει παραπάνω. Για να μην πάτε γκολ από νωρί. Ναι. Γι' αυτό σκάνε. Παιδί μου, έτσι, αυτό λέμε. Και τι γίνεται. Όποιος παρατηρήσει τον Ολυμπιακό και τον Σίλβα, θα δει ότι εκεί γύρω στα 70 βάζει δύο έξτρεμ και τελείωσε το πανηγυράκι. Κάνει αυτό... μην τα λες τα σχέδια. Τις δύο, ένα από αυτά. Εντάξει, φαίνονται αυτά. Ένα από τα τρίκ. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στο ΆΚΑ γιατί ήταν ο Καλογερόπουλος. Ναι. Θα χρειαστεί. Θα βρούμε την ευκαιρία να παίξουμε με 11. Και τι, να σου πω κάτι. Νίκησε η ΑΕΚ με 9 παίκτες. Νίκησε. Μεγάλη χαρά. Πρωτάθλημα δεν πήραν όμως. Όχι, ρε. Νίκησε. Ούτε βγήκανε δεύτερη, να πει βγήκανε δεύτερη. Όχι ακόμα. Να παίξουν τσάμπιον. Τίποτα. Όχι ακόμα, τίποτα. Ναι. Τα και πάλι, κοίτα πώς θα έχουμε κάνει τα χωροταξικά και πώς έχει γίνει τώρα. Πήγαινε λίγο πιο αριστερά. Εγώ είμαι στο 7, ρε Άκη. Πήγαινε λίγο, γιατί εγώ που είμαι στο 8. Όχι, το κύπελο πρέπει να είναι στο 7 εδώ. Και εμείς πώς είμαστε τώρα. Είσαι πιο κοντά στο κύπελο. Όχι, μέριξε. Εντάξει. Ναι, ρε. Ποια πράγματα κάνει εσύ μια έτσι, μια αριστερά. Απλό είναι. Το έχουμε ζαλίσει το κύπελλο. Δύο κιλά ρίζε δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Δύο γαϊδάρο να χαιρε. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Μη μου απογοητεύσει τον κάθε άνθρωπο. Έλα, φίλε μου, το όνομά σου. Καλησπέρα, ο Βρασίδας είμαι, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Τίτο. Βρασίδας και σε φωνάζουν. Βρασίδας, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Τίτο. Τίτο. Ναι, Τίτο. Τίτο, ωραία. Εμείς πώς θες να σας αποκαλούμε, Πίπο. Τίτο και για σας. Είμαι Ολυμπιακός. Είμαι Ολυμπιακός. Άντε, γεια! Άσε ρε, Τίτο, που είσαι Ολυμπιακός. Άσε ρε. Πίτο, πάρε καμιά πίπα και βλέπουμε. Άντε, μπράβο, που είσαι Ολυμπιακός. Όχι, Τίτο, θα λέτε... Λιμάνι και δε, άστο, ρε. Κολονάκι. Ρε, Βρασίδα. Ρε πρώην Βρασίδα και νυν Τίτο. Σταλίου και Μπενάκη, εκεί μπαίνω βγαίνεται. Λοιπόν, πάμε. Εμπρός. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε μου. Εμπρός. Καμήλωσε την τηλεόραση, φίλε, μας ακούσα από το τηλέφωνο. Ναι. Μαχαιριέτα. Έλα. Έλα, Τάκη. Εδώ είμαι. Καμήλωσε την τηλεόραση, ακούς. Μας ακούσα από το τηλέφωνο. Ναι, εδώ είμαι. Πες το να χαμηλώσει. Έλα, Τάκη, μ' ακούς. Ναι, ακούω. Για μαλακία. Θα βρεις. Θοδωρής, είμαι από Πειραιά. Ναι, Θοδωρή. Πολύ καλή θέση. Έχουμε μεγάλη ομάδα, να ξέρεις. Πού στον Πειραιά, Θοδωρή μου, πού είσαι στον Πειραιά, πού μένεις. Έλα. Πού μένεις στον Πειραιά, έλα, εσύ να έρθεις. Εγώ είμαι στον Πειραιά. Εσύ ξέρω, που μένεις. Ναι, πού μένεις στον Πειραιά. Κορυδαλό, μένω, Κορυδαλό. Άλλο Κορυδαλός. Πού στον Κορυδαλό, γιατί ξέρουμε και από Κορυδαλό. Πού ρε εσύ, δεν ξέρεις που μένεις, γεια. Έλα, ρε. Εσείς σας τα έχουμε πει, για να μην είστε και πονηρεμένοι. Θα τα γράφετε από πριν. Θα λες, Θοδωρής από Πειραιά. Δηλαδή δεν γίνεται να καθυστερήσεις στην πόλη σου που υποτίθεται ότι μένεις. Δηλαδή, άμα δηλαδή, με ρωτήσεις εμένα που μένεις, θα σου πω, Μανιάτικα. Πώς το λέγανε εκεί που έμενα τα τελευταία 50 χρόνια. Έναν δρόμο που πήγαινε. Πώς το λέγανε, εδώ το έχω, εδώ το έχω. Ρε, τι είναι αυτά που κάνετε, με εμάς μιλάτε. Έλα, φίλε. Μ' ακούς. Ναι, ακούω. Γεια σου, Άκη. Γεια χαρά. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Από Αγία Σοφιά τηλεφωνώ. Αγία Σοφιά, πάνω που μιλάγα για Μανιάτικα. Βόρεια Μανιάτικα. Από Βόρειο. Χαμήλωσε το τηλέφωνο σου. Χαμήλωσε την τηλεόραση. Είμαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός... Μ' ακούς? Ναι, ακούμε. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δίνει πούτσες. Τι δεν θέλει? Ναι. Τι να θέλει μόνο κάθε Μπαρμπαγγιώργος. Ρε εσύ, πάσου το Αγιά Σοφιά και Μανιάτικα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει. Ξέρουμε ένα προς ένα, ναι. Είσαι από εκεί πάνω, Κολωνάκι, Φιππού, τελειωμένο. Άλλο, μήπως έχουν πάρει τίποτα κορόνια. Και σε έχουνε σε κανένα δωμάτιο. Α, μπράβο. Εκεί στα Μανιάτικα. Παίζει κι αυτό. Και πάει η νουμεράδα σύννεφο. Το μπουκετσί, πάει σύννεφο. Πάει η νουμεράδα σύννεφο. Γιατί πολύ την ανέφερες. Αυτό που ανέφερες. Έστε κράτα μέρδα.
Φιλαράκο. Τι ήταν αυτό πάλι. Ισπανικά εκεί μου. Ισπανικά. Βέβαια. Έστε γκράντα μέρδα. Δεν άλλο μόνο τη Βρεσιά. Πάμε στο άλλο. Ναι, μπράβο. Τα καλά τα λίγο. Τα σαγκράτα φαμίλια. Πάμε και στο άλλο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Μια χαρά είμαστε. Καλά. Παναγενικό είμαι, από Θελαμίνα παίρνω. Πες μου το όνομά σου, φίλε μου. Παναγενικό, Νίκος. Νίκος, έλα, Νίκο, πες μας. Λοιπόν, δεν πήρα να βρίσω. Όχι, δεν είναι Νίκο. Πες, ρε, Νίκο. Αν ακούτε. Ναι, ακούμε. Θα θέλουμε την ηλικία σας, λέω. Δύο, θέλω να μου πείτε λίγο το πρωτάθλημα το 2011. Γιατί μπήκατε μέσα, αυτό θέλω να μάθω εγώ λίγο. Φίλε, έλα σου πω κάτι. Θέλω να πεις την αλήθεια. Μπήκαμε μέσα. Κάτσε, ήσουν μέσα. Ήταν μέσα. Όχι, γιατί άμα κοιτάξετε την βαθμολογία θα δείτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι για δύο πόντους μπροστά. Ναι. Και έτσι ο Ολυμπιακός κερδίζοντας με το Κατσουράνη που έβαλε ο Παναθηναϊκός στον γκολ. Ρε κάπου τις πού είσαι, Σασάν. Λάθος θα λες. Έλα, ας πω. Εφτάπω τις πίσω ήσασταν εκεί το 2011. Έχεις μπερδευτεί. Έχεις μπερδευτεί. 7 από τις πίσω ήσασταν και αν κερδίσατε θα πηγαίνατε στους 4. Για κοίτα το και ξαναπάρε μας. Εδώ θα είμαστε. Λάθος θα λες, φίλε. Μέχρι τις 1 εδώ θα είμαστε. Ξαναπάρε μας να μην ξεφτιλίζεσαι. Εντάξει, Νίκο μου, με από τη Σαλαμίνα που έχεις πει τα ούζα. Ξαναπάρε. Δες το 2011 εδώ θα είμαστε. 6-35 λεπτά να ξαναπάρεις. Να διορθώσει τη μαλακία που είπε. 7 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός ήταν. Αν νικάγατε θα πηγαίνατε στους 4. Άστο, δεν είναι προπαγάνδα. Κάτι άλλο διάβασες. Πάμε. Α, μήπως θα άκουσε από εκεί από το Θωμαίδη. Ναι, ρε. Πάμε. Εμπρός. Γεια σου, Αγγίλ. Για χαρά. Είμαι το παλικάρι που με έκλεισε πριν. Τι, αλλά τι πριν με κλείσει, τι, όχι, δεν σε κλείνω. Τι είχες πει. Με ξέρεις πολύ καλά. Τι. Από Αγία Σοφιά. Ποιος, πώς σε ξέρω, από πού. Με ξέρεις, τώρα πού, από στον αέρα, από πού. Κάτσε ρε, σε ξέρω τι είσαι, ξέρω, άμα δεν μπορείς να πεις από πού. Τι μη μη δεν μιλάμε. Τότε αφού το ξέρεις πήγαινε να βρει τον Δεμπρίς. Όταν, αφού με ξέρεις. Ας τον Τάκη κλείσω, παραμύτη. Να μιλήσουμε κατευθείαν. Πήγα τον Δεμπρίς αύριο. Με ξέρεις να με βρεις ρε. Πήγες εσύ τώρα από εδώ, άστα τα κολομπαρίσια σε εμάς. Δεν το ξέρεις καθόλου, στο λέω εγώ. Δεν ξέρεις καθόλου. Όποιος με ξέρει έρχεται και μου μιλάει. Αυτό που λες σε ξέρω είναι για να πεις κάποια πληθιά και να πει να σου πω εγώ ότι σε ήξερα. Δεν ξέρεις κανέναν. Να σου πω κάτι. Αυτό και το ξέρεις, το λες στον αέρα και τον εκθέσεις. Δεν το ξέρεις καθόλου, σε ψεύτης και ούτε σε πλάγια Σοφιά. Όποιος με ξέρει έρχεται και μου μιλάει. Κάτι διάφορο. Που άξιζε να έχει φίλου Παναθηναϊκού. Όχι, έχω και κάποιου. Ναι, τέσσερα. Αλλά όχι. Αύριο θα τα πούμε, έκανα λάθος. Και κυρίως όσοι με ξέρουν ότι δεν έχω κόλλημα να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Ναι, και καλά, δεν μπορώ να πω ένα αέρα. Όχι να πω ένα αέρα. Κάτσε να εκδίδει αυτό που είπε. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Σώπα, προσγειώσει τη γη. Δηλαδή τι έχουμε μυστικά και δεν μπορεί να πει στον αέρα. Ναι, έχουμε τόσο κάνει... πολύ είναι αυτά. Τίποτα παρανομίες. Δεν πάω από τη γη, το λέω εγώ και να με βρεις εσύ. Ναι. Δεν σε ξέρω, δεν πιστεύω ότι είσαι φίλος του Άκη και αν είσαι φίλος του Άκη, έλα να με βρεις. Δεν τα κάλυπα, τα γνωστά αυτά. Άστα ρε τώρα. Εσείς, ρε, μας είδατε αλευρωμένους που μας περάσατε για μιλιονάδες. Πάμε σε διάλειμμα. Το είδες, Τάκη μου, το βίντεο με την άντρα εδώ μέσα, τέτοιες στιγμές. Για τέτοια, για έτσι πάμε, την Πέμπτη τίποτα, μάγκες. Λοιπόν, να πω κάτι σε ένα μπουμπούνα, το ξαναλέω για τελευταία φορά, δεν θα μου σπάσει τα νεύρα. Ο Φορτούνης έχει βάλει 7 πέναλτι και όχι 12. Πού το... Έχουν κολλήσει και έχει βάλει 12 πέναλτι, δεν υπάρχει. Και πού το... τώρα πού το είδες. Άκου που σου λέω, άσε με το από το λέω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, από τα 7, τα 9, 7 με πέναλτι, τα 9, τα έχει βάλει με σουτ. Το ένα με φάουλ βέβαια. Τα άλλα 8 με σουτ. Το ένα με φάουλ, πάλι με σουτ είναι και το φάουλ. Και τα 7 είναι με πέναλτι, όχι 12. Δεν τα βγάλουμε όπως θέλετε εσείς. Εντάξει, λύθηκε η παρεξήγηση. Ναι, ρε παιδί μου, μου σπάει τα νεύρα. Επιμένει ότι έχει βάλει 12. Πού μένει. Στο σπίτι. Ωραία. Άσε, είναι τακτικές άλλο αυτό. Να πούμε ότι ο Καμπιάς έβαλε μια γκολάρα εχθές και είναι η δεύτερη. Το άλλο, το πρώτο, το είχε βάλει στο Αίγιο. Ναι. Το θυμάσαι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Από σέντρα του. Και είναι ο 16ος παίκτης του Ολυμπιακού που σκοράρει εφέτος. Από σέντρα του Τσιμίκα. Αν είναι που δεν πήγε και την μπάλα, μπράβο, Αλλά. Μέσα είναι. Ο 16ος παίκτης που βάζει γκολ εφέτος. Και ο Τσόρι είναι το 5ο γκολ που έβαλε προχτές. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ο Ιντέγε φανταστική τρίπλα. Τι είδηση του κάνει, του αμυντικού. Στον γκολ του Φορτούνη.
Εμένα μ' άρεσε και πολύ το πολύ. Και ο πολύ το παιχταράς. Και σε τρεφορήσει και καλύτερα. Μπαμ, μπαμ, πάτα. Αν ήταν κανεί άλλο. Εντάξει, μπορεί να λείπει ο Σιώμα την Τετάρτη, την Πέμπτη. Μπορεί να λείπει. Δεν τρέχει τίποτα. Και αυτοί που παίζουν παίζουν στο Ολυμπιακό είναι. Βοήθεια από εμά δεν θα προλάβει, λε. Δεν θα προλάβει. Όχι, όχι με τίποτα. Όχι. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε πιο μετά τον παιχταρά. Πάμε σιγά μέσα, αν περιμένουμε. Σιώμα που είναι παιχταρά, το ξαναλέω. Πάμε παρακάτω. Εμπρό. Έλα, φιλέ. Ναι, για χαρά. Για χαρά. Ναι. Δημήτρης, Ολυμπιακός. Έλα, Δημήτρη, πάμε. Καταρχάς θέλω να πω ότι είστε η πιο αντικειμενική εκπομπή που υπάρχει. Δεν το λέω με καθόλου ειχνοχειρονίας. Η πιο αντικειμενική εκπομπή που υπάρχει. Δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Παίρνω αφορμή μετά τον αποκλεισμό της Βαζέλας με τον Ατρόμητο. Ακούω Βασιλαρά. Κάνω αυτό το λάθος. Αυτός ο άνθρωπος που είναι εκπρόσωπος τύπος ή τι ήταν και πώς μιλούσε και η υιοθέτηση και όλος και το άντε για και τα λοιπά, αυτός τώρα είναι αντικειμενικός και δεν είναι. Τι να πω, αυτό το λέω έτσι γιατί τώρα θέλω πολλά να πω, πρώτη φορά μιλάω. Εδώ δίνανε... Αλλά έχει μείνει από την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Δημήτρη, δίνανε ραντεβού στα ραδιόφωνα, λέει θα πάμε εκεί, μετά θα πάμε λέει από εκεί. ραντεβού... Τηλεφώνω. Όχι, όχι. Εγώ τον άκουσα τυχαία ένα βράδυ και λέω όχι ρε, πως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, και καλά, ναι, είναι γραφείο. Θέλω να πω βασικά για την Πέμπτη πιστεύω θα περάσουμε. Τι να πω. Εγώ την ομάδα θα την ήθελα με άλλο στο πέρα του Ντακώστα. Το λέω κακοπορέρετα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι πηγή κινδύνου άνθρωπο. Τέλος πάντων, τον παραβλέπουμε. Δεν έχει τα δικό σου, εντάξει. Σε κάποια δεν είναι σταθερός. Κάτσε να παίξει άλλου. Ρε παιδιά, την Πέμπτη παίζουμε μπάλα. Αλλά παίζουμε τώρα, εντάξει. Τι είναι αυτά που. Καλά, δεν ακούγεται ακούστα. Όχι, όχι άλλο. Ναι. Τι είναι. Ωραία, και εμένα δεν μου αρέσει όσο πολύ να το πει. Αυτό είναι προσωπική γνώμη του καθενό. Ναι, εντάξει, όλε τι προσωπικέ. Δεν βγάζουμε πια χρυσό τον αγώνα. Όχι, αλίμονο, στον Ολυμπιακό παίζει. Από εκεί και πέρα, να το πούμε πιο κοψά, δεν είναι τόσο φόρμα. Αυτό είναι, ναι, αυτό πες το. Και έτσι και αυτό γίνεται. Θα δούμε. Συνέχισε Δημήτρη. Έτσι, θα περάσουμε γιατί είμαστε ικανότεροι, το δείξαμε και τα λοιπά, αλλά. Θα μπορούσε να είμαστε πιο. Τι να πω. Τέλος πάντων είναι τώρα παραμονές αγώνα που σου λέγεται. Εντάξει, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ολυμπιακός είναι. Μίτσο, ένα λεπτό. Έτσι μου λέγατε και για τον Ποτία ότι δεν ξέρει μπάλα. Επειδή έκανε ένα λάθος πέρυσι με τον Ρομπέρτο που μπερδεύτηκε στο Κιέβο που παίζαμε. Στη Μόλτε. Όχι, δεν κατηγορώ κανένα. Εντάξει, στη Μόλτε. Στη Μόλτε. Στη Μόλτε. Όλοι μα οι μεγαλύτεροι, τέλος πάντων. Όλα να πάνε καλά και θα πάνε και συνεχίζουμε. Και θέλω να πω ότι έχουμε μια δυναμία στον μπάσκετ γιατί τη χάρη να είμαι και στα δύο τα ευρωπαϊκά, στο ένα μάθα και μαζί. Στο μπάσκετ. Που θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι όσοι ήμασταν εκεί με στην πόλη. Πού, στην πόλη. Ναι, είναι ναι, το. Είμαστε μαζί, δεν είμαστε. Εκεί ήμασταν όλοι. Όλοι εκεί ήμασταν. Ναι, δηλαδή για μένα έχει μια ανεξίδηλο. Τι να πω, δηλαδή δεν μου πάει καλά η μέρα. Βλέπω ένα βιντεάκι να το βάζω πριν έτσι και συνεχίζουμε κανονικά. Και αυτό που είπε, δηλαδή θεωρώ μόνο αυτοί που δεν βλέπουν δεν θέλουν ένα πεντάρι, ένα ψηλό παιδί, αυτό θα σκάσει ο άλλος. Δεν γίνεται. Και είναι κρίμα γιατί είμαστε πολύ καλή ομάδα. Για τον ψηλό που. Πολύ ταλέντο. Εντάξει, τι να πω. Έχουν γνώση φυλάκες, ξέρουν. Πιστεύω, κοίτα να δεις, Δημήτρη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στο Σφαιρόπουλο και στη διοίκηση. Ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει. Αν δεν κάνουν κάτι, πάνε να πει ότι δεν θα άξιζε. Δεν θα είχε. Όχι, υπάρχει λόγο. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε παίκτη όμως. Βλέπει την ομάδα να μπορεί να τραβήξει. Εγώ σου λέω και μειονέκτημα. Να περάσουμε μειονέκτημα δεν φοβάμαι κανέναν. Αλλά χωρίς ψηλό. Άκου να σου πω κάτι. Είπαμε μια κουβέντα που μου λένε στον δρόμο, την είπα. Μην το πάμε ότι είναι και την κάνουμε λάστιχο. Ότι άμα δεν έρθει ψηλό δεν πάει πάλι τίποτα Ολυμπιακό. Όχι, ίσα ίσα. Άκου να σου πω. Το λέω αυτό. Κοίτα τώρα. Γιατί να κρυβόμαστε, όταν παίρνει με βεντάρι τον πρίπεζε όλα τα παιχνίδια, σου βάζει 30 πόντου με την κίνηση, έχει φτάσει φτύση. Τέλο πάντων, ναι, δεν καταλαβαίνω τι δυνατή, αλλά φαίνεται αυτό, βρωμάει η δουλειά. Θα το δούμε, θα το δούμε. Κοιτάξτε, Δημήτρη, εγώ έχω εμπιστοσύνη πολύ μεγάλη στο Σφαιρόπουλο, όπω σου προείπα. Και εγώ πάλι ο ίδιο έλεγα για το Ιταλό, το Χάκετ. Λέω ότι είναι αυτό και τέτοια που μα έλεγαν. Και σε κατηδία συζητήσεις και μετά κατάπια τη γλώσσα μου, όπως έχουν καταπιεί σε πολλές φορές όταν έχω μιλήσει και οι ομάδες έχουν πραγματικό προπονητή, κανονικό προπονητή. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, έχει σίγουρα και το Γιάνκο τραυματισμό που πήγε πίσω. Κανεί το αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά παιδιά, κάτι να γίνει δεν θα σου πει. Ναι, άλλο λέμε τη γνώμη μα. Τι να πω, δηλαδή. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
Πριν κλείσει, να σου πω κάτι. Ολυμπιακός. Εγώ θα πάρω τη χειρότερη πλευρά. Και τέταρτος να τερματίσει και παίξει με τη Φενέρ. Αποκλείεται η Φενέρ να κάνει 3-0 στον Ολυμπιακό. Μία νίκη Ολυμπιακό στην Τουρκία την έχει για πλάκα. Και μεταφέρουμε την έδρα στο Καραϊσκάκι. Καταλαβες. Λέει, παιδί μου. Θέλει τρεις νίκες, δεν θέλει μία ή δύο, αυτό είναι το πρόβλημα. Και τέταρτο. Μία θα την κάνω, αλλά για αυτή εξίσου μπορεί και να τη σπάσω την έδρα. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε παιχταράδες τώρα. Και ποιος δεν παίξει, είναι και ο Παπα-Νικολάου, πήγε και ο Λοτζέσκι, έγινε καλά. Ο Πρίντεζης, ο Μπατζάρης, ο Σφανούλης. Που βγαίνει να πρωτοπώ. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε. Να είσαι καλά, Μητσάρα μου. Καλό βράδυ. Πάμε στο επόμενο. Εμπρός. Ποιο είναι. Ναι, εμπρός. Έχουμε, έχουμε. Τι, πάμε. Δεν κάνει που έχουμε. 20-40. Εμπρός. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 20 λεπτά. 20. Μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Καλησπέρα, Παγκιάκη. Καλησπέρα. Από Αίγιο παίρνω, Βασίλης, έχω ξαναπάρει. Από Αίγιο. Από Αίγιο. Το παλικάρι ναι. Που είχαμε μιλήσει μαζί. Ναι, ναι. Είμαι αδερφός, δεν το είχα βιβλίο, είναι Δημητρόπουλος. Δέχομαι αδερφός του Πάνου Δημητρόπουλου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Έπειτα στον Πανιόνιο, έφυγε πρόσφατα. Του. Πάνου Δημητρόπουλου. Του Μητρόπουλου. Ναι, πέπεζε και στην Άκη τότε που πέθανε και έφαγε τις μπουνιές στο παιδί. Και δεν διαντάξει με τους αλγίστες, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όχι, ακούστε, μα άλλη μόνο. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια στην Ολυμπιακάρα μας. Μας κάνει περήφανος. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε, ωραία. Ακούμε. Απλά σ' αφήνουμε να μιλάς. Ναι, 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 γιατί δεν έχω, καλή επιστροφή. Τι θέλω να πω. Θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε επιτυχίες, όλα αυτά. Είμαστε χαρούμενοι. Μεθαύριο θα πάρουμε το παιχνίδι. Αυτά τα ξέρουμε. Είμαστε μαθημένοι σε αυτά. Ρε παιδιά, προχτές ο Καστατζόγλιο, Μούγκα. Οι κόκκινες κάλτσες, αυτά τι είναι. Άλλο δολοφονικό τάχνιδι, παιδιά. Μούγκα. Για 10 αγωνιστικές. Θα μην τα λέμε. Και έπαιζε ο Σπάθας. Μούγκα. Ο Σπάθας, ο δικός μας που λένε που έχουμε πάρει δύο ισοπαλίες. Που όλο μας ευνοεί και όλο δεν κερδίζουμε ποτέ. Ο Σπάθας που. Τι έγινε με τον Βάρκας εννοείς. Εντάξει. Μπράβο, ναι, αυτό δεν το βοηθάει και το ποινίζει, αλλάζει τη φάση εκεί πέρα και λέω Παναγία. Είναι και ποδοσφαιριστής, λέω, πήγε να του κόψει την μπάλα. Ναι, τι έκανε, να του κόψει την μπάλα. Το πιο εγκληματικό δεν είναι αυτό που έκανε ο Βάρκας, είναι αυτό που κάνουν οι άλλοι μετά, που δεν λένε τίποτα. Αυτό, ναι, αυτό έχετε δίκιο. Και στη λεωφόρο, ρε παιδιά, πάλι τι έγινε εκεί πέρα, οι Παρθένες, η Κερκίδας, εκεί τι γίνεται. Με το Παροκάκια και το Παναθηναϊκή, τι είναι αδερφιά. Αλλά ήδη, ναι, είναι αδέρφια. Ναι. Είναι αδέρφια, ναι. Το μετά ένα... της Μολότοφ. Ναι. Άλλο, αδέρφια, το ετεροθαλή. Ναι, γιατί... οι Παρθένες Κερκίδας, αυτές που ξέρουμε, όταν παίζουμε τον Ολυμπιακό, οι Παρθένες φτάσει... που γίνονται μετά, ξέρετε, αυτή είναι, ρε. Ναι. Αυτή όταν είναι. Φτάσει η ώρα στη Μάσα, τα αδέρφια, όποιος είναι ο αδερφός μου, αδερφός του λέει πάρε ένα κομμάτι. Πάρε ένα κομμάτι. Έλα μοιραστε με την μπουκιά. Ας μιλήσουν όσοι έχουν αδέρφια μάζελους. Τι ψωμί έχουν φάει από τα αδέρφια τους, να μας πούνε. Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο, έτσι για να χαριτολογούμε κιόλας. Ναι, με. Μια πλακίθα για φορά, παιδιά. Λοιπόν, σε λεωφόρο, Φιλαδέλφια και Τούμπα, επίδομα θέρμανσης, παιδιά. Επίδομα θέρμανσης. Την πήραμε πίσω από την για να κάνουμε βλακίτσα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Να έχετε την υγεία σας. Καλό βράδυ. Και εσύ, να είσαι καλά. Στους κατεψυγμένους, δηλαδή, επίδομα θέρμανση. Θέρμανση. Εντάξει, 30 βαθμούς είναι. Λοιπόν, τη λέει φίλος μου ο Μάικ. Ο Μάικ από τα Γιάννενα, τη λέει κατεψυγμένος. Δεν κλέβω, ο Μάικ τα ξέρεις. Ναι, επειδή δεν το είπα καλά. Τι. Ότι το περνάνε ότι να, εμείς το μπάω και δεν κάνουμε αυτά που κάνουν οι Ολυμπιακοί. Θυμίζω ότι πρόπερση πάω. Παναθηναϊκός πάκου στη λεωφόρο. Κάει και το γήπεδο από τη Μολότοφ. Μίλαγε ο Σαββίδη, ήταν αγκαλιασμένο. Και πίσω. Το γήπεδο και εγώ ήταν από τη Μολότοφ. Δεν πίσω, ήταν. Δεν σε μαλαίω ψέματα. Λεπτά, σου πω εγώ. Μετά, πιάσατε καμιά δεκαετία πάω. Τι σου πήγατε στη Γαδά, πήγατε και στι αδέρφια. Ναι. Δώσατε ένα κουτάκι κοκακόλα. Είχατε και οικειότητα εκεί, γιατί δεν παίρνει και στην Ελλάδα. Πρώτα του βομβαρδίσατε και μετά κέρατε και φιλαράκια. Ναι. Οι συμμαχίε. Εγώ θα πάω σε Παουγκτζή. Να έχω τσακωθεί και να του πω και σουβλάκι. Έχω τσακωθεί, τι σουβλάκι να του πω, τι παραμύθια, τι πώς σχέση είναι αυτή. Ή τσακώνεσαι ή δεν τσακώνεσαι. Όπως έχουν γίνει φίλοι μου, με όποιους τους έχουν δίνει, έχουν αδερφοποιηθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρε εσείς, πάλι όλοι αντίον στο Ολυμπιακό. Ένα λεπτό. Τάκη. Όλοι σας. Ναι, από το θυμήθηκα. Εμείς και μόνοι μας. Είμαστε. Έχουμε αδερφοποιηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Σπάρτακ.
Και τη Σπάρτη. Τη Σπάρτα. Και Σπάρτη. Μωρέ, με τη... λοιπόν, δεν άκουσα κάτι. Επειδή έχουμε τα περισσότερα με τον Ερυθρό, έχουμε τα ίδια χρώματα, έτσι. Και μας ενώνουν και άλλα και η ορθοδοξία. Μας ενώνει η θρησκεία μας, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και υπάρχει μια ειλικρινή αδερφοποίηση. Όχι με Κροάτες μουσουλμάνους. Εσείς έχετε γίνει αδερφοποιηθεί με τη Μίλαν. Έχετε αδερφοποιηθεί Ρεάλ. Με τη Ραπίν. Έχετε αδερφοποιηθεί με τη Ρεάλ. Έχετε αδερφοποιηθεί με όποιον να παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι. Με την Καλονή. Με τι αδέρφια. Πόσο καρπέλος ήταν αυτός ο μπαμπάς σας. Ναι, από όλες τις φυλές. Τι γίνεται, ρε. Ρε, πόσα αδέρφια, πού είμαστε, στην Κίνα. Τι αδέρφια είναι αυτά. Στην Αφρική είμαστε, ναι, πέρας τα αδέρφια τηλεοράση. Όμως, Άκη, τα προσπαθήσουν πρώτα με τις ναι. Μολότοφ και μετά πάνε στην Κατά και λένε, ναι, ρε, πάρε ένα σουβλάκι. Πάρε, ένα... πάρε λίγο ψωμί. Τι υποκρισία, ρε, φίλε. Απ' τι άλλο. Απ' τι, μόνο, πάντα υποκρισία. Τι... Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, λεβεντιά μου. Τι έγινε. Μια χαρά. Γεια σου, γεια σου Άγγι, γεια σου Τάκη. Είμαι ο Νόντας από το όνομα Ηλίας Πύργος και θέλω να σας πω κάτι. Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Γεια σου, Νόντα μου, Ολυμπιακάρα μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Τα είπες όλα. Λυτός και περιεκτικός. Φοβερός. Εμπρός. Ξέρετε ποιος Νόντας είναι, βαζελάκια. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια χαρά, καλησπέρα. Από Δράμα τηλεφωνώ, Δημήτρης, Ολυμπιακός. Δράμα. Από Δράμα. Ναι, καλά το άκουσα. Εντάξει, έλα, Δημήτρη, πάμε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή μας, γιατί η εκπομπή είναι δικιά μας. Έτσι, καλά το είπες. Ολυμπιακού. Μπράβο. Ανήκει σε όλους τους Ολυμπιακούς. Ναι. Έτσι. Όσο για τους άλλους, προσωπική μου άποψη είναι να μην ασχοληθούμε με αυτούς, γιατί παίρνουν τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μας εκνευρίσουν, μάλλον, έτσι. Γελάμε και εμείς τώρα, τι να μας εκνευρίσουν, ρε Δημήτρη. Βλάκα να κάνουν αυτό. Δηλαδή τώρα, άμα ξεσυνεριστείς ένα βλάκα, γίνεστε δύο βλάκες. Κατάλαβε, του αφήνουμε και περνάνε. Υπάρχουν και σοβαρά παιδιά όλων των ομάδων. Βέβαια. Βλέπεις πως του Πανιωνίου, του άλλου, του Πάου. Προηγουμένως ο φίλος ο Δραμινός, ο Παοκτζής που ο Σίμωνος. Και του Πανιωνίου πριν. Του Πανιωνίου. Όποιο ένα Παθαϊκός προχτές. Αλίμονο. Πάμε. Έλα, φιλαράκι. Ακριβώς έτσι είναι, για να φανταστείτε το πόσο κομπλεξική είναι όταν ο αγώνας που έγινε με την ΑΕΚ, ο στημένος αγώνας εννοείται, έτσι, γιατί όλη η Ελλάδα το συζητάει αυτό. Με τι? Βγήκαν στη Δράμα οι κομπλεξικοί ΑΕΚτζίδες, για πρώτη φορά βέβαια στην ιστορία, και βάψαν όλες τις πινακίδες με 21 και δεν ξέρω εγώ τι, ναι. Και θα σκοτώνονται για κόσμος, όχι τίποτα άλλο. Ναι, δηλαδή είχα μαρτία στα stop να βλέπεις 21 και ΑΕΚ και δεν ξέρω τι άλλο, τόσο κομπλεξική. Που πάει το στενό αριστερά ή δεξιά. Να πω κάτι, φίλε, δεν μας νοιάζουν οι ταμπέλες και οι τείχοι. Κόσμο έχετε, ας τους τείχους και τις ταμπέλες. Τι, κατάλαβα, όχι, είναι... 600.000 αεξίδες είναι στον Ελλάδα. Άλλο το λέω. 600.000. Ένα λεπτό. Ναι, αυτοί το κάνουν έτσι για να φαίνονται πολύ ρε. Ναι, ρε, προπαγάνδα είναι. Ο άνθρωπος λέει όμως θα κάνει κάτι άνθρωπος. Σωστό, για πάνε και έτσι είναι τα σήματα. Ναι, σωστό. Εκεί θα είναι, ας μην ασχοληθούμε με τη μιζέρια τους. Εμείς είμαστε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Θα πάμε μπροστά, θα κερδίσουμε την Anderlecht. Και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς ας κοιτάξουμε την πορεία μας και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι μακάρι. Να πάνε εκεί που ξέρουν. Να έχουν και πρόοδο, ρε φίλε. Αυτό τους έχουμε μάθει εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι, το καλύτερο για όλους. Όπου δεν μπερδεύονται με εμάς, άλλο, να διεκδικούμε τους ίδιους τίτλους, τι να ευχηθούμε. Αλλά μακάρι να πάνε καλά, να κάνουν επενδύσεις κάθε ομάδα, να φύγουν από τη μιζέρια τους και μήπως κοιτάξουν και τον Ολυμπιακό στα μάτια. Κάποια φορά. Παιδιά, αυτό ήθελα να πω για να μην κρατάω και άλλη γραμμή. Να είσαι καλά. Από την βλέπω η ώρα έχει περάσει και θα κλείσετε σε λίγο. Να είστε καλά. Και εσύ, Μητσάρα, να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, ζείτε ο Ολυμπιακός μας. Γεια σας, παιδιά. Και να συνεχίσετε να κρατάτε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού μας. Παντού. Στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Έλα, φίλε, εμπρός. Ναι. Έλα, ναι. Φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Yeah. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, ναι. 22 χρονών είμαι. Λεωνίδα με λένε. Λεωνίδας. Ναι. Τι ομάδα είσαι, Λεωνίδα?
Αγγίζουμε. Αρχικά, σε ανθρώπους που ορδωνάνε 40 χρόνια στην ηλικία, δεν μπορώ να μιλήσω, ούτε να μιλήσω άσχημα. Δεν ακούμε, Λεωνίδα. Και το στόμα σου μακριά από το μικρόφωνο. Ναι, λίγο μακριά από το μικρόφωνο, ας ακούμε, ναι. Πες. Καταρχήν λέω να πω ότι σε ανθρώπους που με περνάνε 40 χρόνια δεν μπορώ να απευθυνθώ με... Μπορεί να μην σε περνάμε και 40 χρόνια. Θες να... Όχι, να σου πω εγώ κάτι. Ιστορία, ιστορία γράφεται, ρε. Μπορεί να πάρεις την ιστορία της ΑΕΚ, να δεις άμα λέμε ψέματα. Όχι, ρε, λέει 40 χρόνια. Πόσο είσαι εσύ, 22. Θες να απεντριθούμε αλλιώς. Άστα, πάμε παρακάτω. Πάμε, έλα. Έλα. Λοιπόν, έγινε σήμερα μία δίωξη στη Μελισανίδη και στη Κασάμι. Ναι, τι έγινε εκεί. Σχετικά με τις δηλώσεις. Ναι. Το Κασάμι ακούσαμε όλη η Ελλάδα τι έγινε και το Μελισανίδη έχουμε ακόμα ακούσει μέσα στα πλαίσια του δεύτερου μηχρόνου τι έγινε. Το ναι, ναι, τα είπε ο άλλος μόνος του, ναι, από την κοιλιά του τα βγάλε, ναι. Ο Κασάμι τι είπε. Ο Κασάμι είπε κάτι για μπόρους. Είπε, για... άκου, πρόσβαλε κανένα, ναι, μια που άκουσε εδώ όπως μιλάμε. Θεωρώ ότι τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα μικρά παιδάκια που βλέπουν και παρακολουθούν την ώρα. Ποιους, ποια μικρά παιδάκια, ρε, ποια μικρά παιδάκια για το περσινό λες. Δηλαδή, άμα ένας φίλος... Ρε, τι είπε, συγγνώμη λίγο, είπε η ΑΕΚ είναι μικρή ομάδα. Τι είπε, είσαστε μεγάλη ομάδα. Είπε ο διαιτητής δεν είχε... Φρύδια. Μπολς το λένε στην καθομελημένη ρε. Μην νομίζεις επειδή είσαι από που είσαι. Το Μπολς είναι μια. Δηλαδή, πώς λέμε εμείς το μαλάκα, το λένε. Το Μπολς στο εξωτερικό το λένε έτσι. Λοιπόν, τι είπε, ότι ο διαιτητής δεν είχε Μπολς να τα σφυρίξει αυτά που έβλεπε. Πες μου που θύχτηκες. Εσύ έτσι μιλάτε. Ναι, εγώ έτσι μιλάω. Πες μου που θύχτηκες. Χειρότερα. Όταν μιλάμε με κανένα G έτσι του κόλλου, χειρότερα. Πες μου που θύχτηκες. Να καλά ρε μάνα. Βράσαν τα ρε. Εσύ είδες το ποιόν σου ποιο είναι. Το ποιόν σου. Το ποιόν σου το είδες. Το ποιόν σου. Λοιπόν, ο άλλος είπε από τα γραφόμενα των παπίες και των εφημερίδων. Θα σε πνίξω με το κασκόλ. Ξέρω το σπίτι σου. Δεν τα έβγαλε από τον κόλλο του, ούτε από την κοιλιά του. Εντάξει είμαστε. Όπως είπε και ο ζωγράφος. Έτσι. Όπως παλιότερα και ο Μπάκας. Εντάξει. Λοιπόν, τίποτα αγοράκι μου. Άστα σε πειράξε το ήθος και τον πινελίκι το έχει στο μοντήρι. Έτσι, μπράβο. Μπορεί τα να πού. Με κάτι τέτοιο. Είστε η ντροπή. Είσαι ακριβώς το δείγμα της ΑΕΚ. Δηλαδή, στο σταυρό που σας κάνω. Πρώτη φορά το κάνω το σταυρό που σε εκπομπή. Οι ΑΕΚτζίδες είναι χειρότεροι φάρα από τους Παναθηναϊκούς. Από όλους, ναι. Δεν υπάρχουν. Ρε, οι άλλοι έχουν και 20. Οι άλλοι έχουν και μια ψιλομπέσα. Εσείς δεν έχετε καθόλου. Ρε, έχουν και 20 πρωταθλήματα. Βέβαια. Κάτι έχουν κάνει. Τι έχετε κάνει. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά από εσάς είναι καλύτεροι. Ναι, εσείς δεν υπάρχετε πουθενά. Δεν σας αξίζει τίποτα ποτέ, να το ξέρετε. Και ούτε πρόκειται να καταφέρετε. 300 εκατομμύρια φάγατε από το ελληνικό κράτος, πήγατε γάμα εθνική. Ο πρόεδρός σας, ο Μπεργκέτης. Ναι, ναι, και όχι. Ζητάει λεπτά από την Δούρου. Ρε, μόνο. Σας δουλεύει. Μόνο που τολμάτε και παίρνετε τηλέφωνο σε ένα Ολυμπιακό που στην έχει κάνει σουρωτήρι. Σουρωτήρι στον έχω. Για πλάκα. Ρε, πώς τολμάς και με κοιτάς στα μάτια. Σου κορίξει εξάρες, πεντάρες, τεσσάρες. Όποτε κοιτάζω. Πώς τολμάς. Ρε, εγώ άμα ήμουν τώρα στο χάλι σου. Θα πάει στην Κίνα. Ρε, να ήμουν στο χάλι σου, θα βλέπα Ολυμπιακό και θα στριβα αγωνία. Όχι, εγώ θα πάει στην Κίνα. Ρε, να είμαι εκεί όλα. Να είχα το χάλι σου και έχει το τρόσο. Σ' αρέσει μάλλον. Ρε, ρε. Λυκένεσαι για να παίρνει και τηλέφωνα. Έχει την γλύκα. Και, όλο, και το ήθος, ρε, το ήθος του Κασάμι. Ναι, το ήθος. Το μαλάκα το έχεις, το σακίλια το έχεις. Σε πείραξε το ήθος του Κασάμι. Μαγιά αυτή από το τηλέφωνο, τέτοια μαγιά έχεις. Για μη συνεχίσω, γιατί υπάρχουν και εκδίδες που είναι καλύτερα. Όχι, δεν υπάρχουν, για το συγκεκριμένο. Ναι, συγκεκριμένο. Σαν και εσένα, έχουν κάνει, έχουν μαγαρίσει την ομάδα σου, σαν και εσένα. Τέτοιο έχεις. Πού είναι ο Μπεργκέτης ο πρόεδρος, στον αεραστέχνη της ΑΕΚ να πας κανένα κύπελο. Πού τον. Το παιχνίδι! Το τίγρη! Πού τον να ρε! Πού τον να! Να τον να! Να τον να! Ρώταγες κι εσύ, πάρτα κι εσύ που είχες ανησυχία. Λοιπόν, τα αδέρφια μας το Ρόντλιγκεν. Χαιρετίσματα από τα παλικάρια από το Ρόντλιγκεν. Είμαστε πάντα δίπλα στην ομαδάρα μας. Τι πατσάς ήταν αυτός που φάγαμε. Θα θυμάσαι στο εστιατόριο εκεί. Ναι. Χαιρετίσματα και από εμάς. Γεια σου, τάκαρε από τα παιδιά. Τάκαρε από τα παιδιά με το σιρωτήρι. Στο Σουβλατζίδικο, Switzerland Fan Club, Ελβετία. Για το φίλο μας... Το Σουβλατζί. Ναι. Άντε ρε φίλε, ωραία σουβλάκα φτιάχνει. Για το φίλο μας, το Μαυρίκο τον εξής. Το μαγαζί λέγεται Πλάκα.
Για το φίλο μας τον Μαυρίκο τον Εξηγιαντή, πείτε να μάθει ο κόσμος. Εδώ είπαμε, κοιτάξτε τις βρωμιές σας. Είπαμε φίλες στην αρχή, ότι... Okay. Α, συγγνώμη, ένα λεπτό και να μην το ξεχάσω. Εκβιαστή. Να μην το ξεχάσω. Φερόμενο και... εκβιαστή, το ναι. λένε, ναι. η αστυνομία. Ναι, ένα λεπτό, να μην το ξεχάσω. Μια και μιλάς για ήθος για Κασάμι, κοίταξε να βρεις το ήθος του Χρυσοβιτσιάνου, που πήγε και πλήρωσε τον Πανσεραϊκό με την παιδί με τα χιλιάρικα. Πήγε να φτιάξει το ήθος της ΑΕΚ πρώτα και μετά μιλά για τον Κασάμι. Κοροϊδό. Ο Κωστής ήταν, είχε ήθος όταν έκανε ναι. τέτοια. Ρε μαγκιά, που είσαι πόσο χρονών είσαι, 22 χρονών ναι. φράκι, πού είσαι. Ναι, πάει, το πήγε καλά και καλά, ναι. δεν μπορώ να τα βάλω με εσά. Ναι, δεν μπορώ να τα βάλω με εσά. Καλό παιδί, εγώ 20 χρονών. Εγώ σου είπα, άμα θέλεις να μιλήσουμε. Ας, να μην μιλήσουμε μετά με την ηλικία, το πάγω. Να μιλήσουμε με τα μεγέθη. Να βγάλουμε κανένα μπουφέ εδώ πέρα να σε δούμε. Να βγάλουμε τις υπεταργές στον πάντα να μετρήσουμε. Ο Κωστής τι έγινε, ήταν ηθικό στοιχείο, Το καρέ το μπαλάκι του. Όχι, ρε, όταν έβαζε τον κόσμο στον Ολυμπιακό και έκανε όλη την πλευρά με κολοδαχτυλιές. Μια χαρά περνάγε στον τέλος. Μια χαρά ήσουν τότε περήφανος, Θα φάτε τσαπού, θα τρώτε τσαπού όπου σας βρίσκουμε. Υποκριτές. 25 χρόνια. Εγώ έχω ορκιστεί. Θα κάνω τα πάντα εγώ και άλλα παιδιά γύρω μου να πάτε 50 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και μετά θα πεθάνω. Γιατί δεν σας αξίζει. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει μετά από 5 χρόνια. Δεν σας αξίζει. Εσείς θα πάτε μετά από 25 χρόνια. Για πολύ απλά δεν σας αξίζει. Είσαστε ψεύτες, είσαστε κλέφτες, δεν έχετε κάνει τίποτα. Μόνο κατηγορείτε. Νομίζετε ότι έχετε γίνει. Ρε, τι να κάνει τώρα. Δηλαδή θα δώσει κότα μια τζιμπιά. Στο γουρούνι, τι να κλάσει του κλάσει του γουρουνιού, θα φάει μια τσιμπιά του γουρούνι. Του ελέφαντα να πεις. Του ελέφαντα. Να πω, υποπόταμο. Όχι, ελέφαντας. Γιατί δεν ξεχνάει το ελέφαντας. Α, μπράβο, ναι. Ό,τι σου λέει. Τι. Και Καμίλα. Ο ελέφαντας ξεχνάει, Καμίλα ξεχνάει. Πού και πού, άμα στη βάζε τη φάει καμιά Ηλίας. Απ' τον ήλιο μόνο, άμα... Άκουε, λοιπόν, πήγα μας πει το χανουμάκι. Ξέρετε τίποτα για τα στριγκάκια που πετάγανε. Ναι, και εγώ απορώ. Αυτά, τι στριγκάκια ήταν αυτά που πετάγανε στη λεωφόρο. Γιατί τα πετάγανε, για ποιον. Στον τέταρτο. Ναι, άντε. Και είχαν βγάλει τα στριγκάκια. Καλά, εντάξει, τα πετάξατε. Πού τα βρήκατε ρε τα στριγκάκια. Ξέρετε τίποτα λέει για τα στριγκάκια που πετάγανε στη λεωφόρο. Καλά, χάθηκε κανένα κέρμα, κανένα μπουκάλι. Τα βρακιά του πετάγανε οι ζέλε. Εσεί, ξεμπράκι. Πάει και να πει, μικρό. Θα έρθετε με το βρακί σα. Θα σα πάρουμε εδώ πέρα όταν θα φτάσετε στο Χαϊσκίν. Δεν λέω ότι είναι ξεμπράκοντε. Τα φοράτε κανονικά. Τα κασκοσελδάκια σα. Την πέμπτη φωνή και υπομονή για το παιχνίδι. Σωστά, πολύ σωστό μήνυμα. Θα μπουν τα γκολ στην ώρα τους. Να βοηθάμε την ομάδα και όχι να την αγχώσουμε μάγκες. City 7, πολύ σωστό μήνυμα. Τέλειωσε, θα πάω μήνυμα. Παιδιά πήρε και ο Πάο λέει κούπα, πρωταθλητής στις μεταγραφές το Γενάρη. Τάτε έφυγε ο Σαραβάκος. Ο Σαραβάκος. Ρε Πιλαράκο, μια και λες για ηθική, εσύ το χανούμι. Ο τον Μπάγκεφ τον βρίζατε, 5.000. Ναι. Τον έκανε για γυναίκα, δεν κάνει παιδιά, τον βαρέσατε στην Καλλιθέα. Τι ηθική είναι που το ξαναπήρατε πίσω που έχετε, ο Κασάμι σε πείραξε. Ο Κασάμι σε πείραξε. Εδώ βαρέσατε τον άνθρωπο, τον λέγατε προδότη, πυρεότητα, τη κατά του φωνάζατε. Όχι, του λέγανε και άλλα χειρότερα και για τα παιδιά του και για τα παιδιά. Ωραία, πάει και αυτό. Δηλαδή έχετε μια οργάνωση και συνορίζετε να πείτε ρε αφεντικό 200 χιλιάρικα στον ερασιτέχνη μπας και πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Τίποτα, να κλείσουμε δεν βάζει, βάζει κανένα φράγκο. Επειδή τελειώσαμε. Ναι, άκου τώρα, μόνο βρώμες ενάντια του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά πες του ότι μαθαίνουμε και, και στα Γρεβενά. Έτσι το είπα εγώ αυτό τώρα. Λοιπόν. Μαθαίνουμε και τι γίνεται και στα Γρεβενά. Ναι, καλά αυτά που κάνετε, ναι. Λοιπόν. Επειδή κλείνουμε τάκι, μάγκες, έχουν μείνει 1000 εισιτήρια, αύριο θα υπάρχουν, μετά αύριο δεν θα υπάρχουν. Από εκεί πέρα, θα μείνω στο τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο φίλος, έτσι, την Πέμπτη, φωνή και υπομονή για το παιχνίδι. Θα μπουν τα γκολ στην ώρα τους. Να βοηθήσουμε την ομάδα και όχι να την αγχώσουμε, μάγκες. Εντάξει, City 7 λέει και ο φίλος, να είστε καλά. Δυνατά και με προσοχή. Focus πάνω στο παιχνίδι. Σε κάθε απόφαση, σε κάθε ενέργεια. Γεια σας. Γεια χαρά.